Και θα παίξατε στην Ελπίδο μαζί με αυτούς. Όλοι, όλοι. Αυτή η έννοια. Σμίτσερ, ναι, Γιάν Κόλερ. Αυτή η έννοια ήτανε, έκανε μπαμ στο 96. Ναι. Από εκεί ξεκίνησαν όλες τις καριέρες. Δηλαδή, ήταν και, και, το 2000, και, πήγαν, ήταν και το 2004 η Ελλάδα στον ημιτελικό. Ναι, αλλά ήταν η γενιά αυτού. Τούτητα. Ρωσίτσκι. Ρωσίτσκι είναι πιο μικρός. Πιο μικρός και πήγε Ντόρτμουντ μετά αυτός. Αρσενάλ. Ναι. Ντόρτμουντ και μετά Αρσενάλ. Μαρία μου, χρόνια πολλά. Βάζω μου χρόνια πολλά ξανά. Είπαμε και live. Είπαμε live την Τρίτη. Μαζί μας η Μπέτον Αλφα, η πρωτοπόρα και αξιόπιστη εταιρεία στον χώρο του στοιχήματος. Και ειδικά στον χώρο του mobile application. Η Μπέτον Αλφα πρωτοπορεί και ενωτομεί με τις νέες της εφαρμογές. Ευχαριστούμε, πάντα στοιχηματίζουμε υπεύθυνα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε την Μπέτον Αλφα και τον κύριο Μπυρίσι για αυτήν την... Φίλος ο Γιώργος. Πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Πήγε σπίτι του πριν. Πήγες να το δεις. Πήγε Χριστούγεννα, ναι. Πήγε Ευχαριστούμε τον κύριο Μπυρίσι που είναι μαζί μας. Και μαζί μας... Ο Ιώζεφ Κόσλεϊ. Ιώζεφ Κόσλεϊ. Πρώτο podcast στην Κύπρο που κάνεις. Πρώτο podcast, ναι. Άρα είμαστε τυχεροί. Σας ακούω πάρα πολύ. Μας ακούς. Από πρώτη μέρα που... Σας ακούω πάρα πολύ. Είμαστε πρωτοπόροι. Είναι η μήνυ που το ξεκινήσαμε το ποδοσφαιρικό podcast. Ναι, και τώρα κάνουν όλοι. Είχαν ο Γιάννος με τον Κώστα. Μα τι δεν είχα σχέση με μα παρέ. Αν του την κάνει πράσινη, είναι η φαντιθιό. Καταλαβού. Εγώ να σα πω, εγώ ξέρω πρώτα τα 10 λεπτά σίγουρα, γιατί τα βάζω συνέχεια που πάω στο κρεβάτι. Και τα πρώτα 10 λεπτά τα εγώ. Μετά τίποτε. Μετά κοιμούμε. Καλά, τι ώρα κοιμάσαι. Νωρίς. Εντάξει, κάποτε ξέρω εγώ, ό,τι ώρα πάω να κοιμηθώ, βάζω το podcast και τα ακούω. Δηλαδή. Τα ακούω και τα βάζω, δηλαδή όταν κλείνει, μπορεί να το σε μια ώρα να κλείσει. Ναι. Και κλείνει μόνο του μετά. Απλά κοιμούμε το podcast. Μόνιμος κάτοικος Κύπρου ή πάεις και έρχεσαι? Μόνιμος νομίζω, γιατί τώρα έχει 3 μήνες που δεν έχω πάει. Έχει 3 χρόνια που πήγαινα, ήμουν, δηλαδή τώρα είμαι μόνιμος. Εντάξει, είμαι, από τότε που ήρθα Κύπρο είμαι μόνιμος, δηλαδή δεν έχω... Σταματήσει να επισκέπτεσαι την Κύπρο. Ναι, είμαι Κύπρο. Ναι. Άρεσε την Κύπρο, άρεσε. Είχε κάποιες περιόδους που πήγαινα πάρα πολύ συχνά στη Σλοβακία. Εντάξει, είναι θέμα πώς τη σε φέρνει. Θυμάμαι όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο και πριν 4 και πριν 5 χρόνια, όσοι έπαιρνα τηλέφωνο και μιλούσαμε, διότι εμείς είχαμε. Συγγνώμη, και μια συνεργασία και με τα Nike. Και εκεί γνωριστήκαμε. Τους παλιούς καλούς καιρούς. Ναι, και σου δεν αρέσει, πια στους ούλους. Ειδικά τους που βάζαν γκολ. Ήταν ωραίο, ναι. Ήταν άλλες εποχές τότε. Θυμάμαι ότι ήσουν, σε πετύχε πολλές φορές στην Σλοβακία που... Ναι, εντάξει, έκανα πολλές. Γιατί ξέρεις, όταν σταμάτησα μπάλα, ξεκίνησα να κάνω τον agent, τον manager. Και έπρεπε, και προσπάθησα να δουλεύω και με παίχτες Σλοβάκους. Γι' αυτό πρέπει να πιένω Σλοβακία και να τους βρω, να τους παρακολουθώ. Εντάξει, ήταν και τότε η πρώην γυναίκα μου, γιατί έχω χωρίσει και... πήγε Σλοβακία μετά και ήμασταν και Σλοβακία. Δηλαδή είχα και νίκιαζα ένα διαμέρισμα στη Σλοβακία. Η κόρη μου έπαιξε τένις εκεί στη Σλοβακία και συνέχεια ήμουν Κύπρο-Σλοβακία. Εντάξει, τώρα σταμάτησε στο HN δηλαδή. Ναι, και έχει 3-4 χρόνια που δεν ασχολούμαι πάρα πολύ, γιατί έγιναν κάτι πράγματα που είχα κάποιους καλούς παίχτες στις Σλοβάκους που ήδη κάνουν καριέρα. Και μου τους πήραν οι μεγάλοι. Τους πήραν οι μεγάλα agencies. Ναι, μεγάλα και εντάξει, κάπως χάλασε. Απογοητεύτηκες. Ναι, ρε, γιατί άμα δουλεύει και προσπαθεί να φέρεις παίχτες, να πιάσει. Τους έχεις από 14-15, γιατί πρέπει να πέσει έτσι ηλικίες, και μετά στα 18-19 που πρέπει να ξεκινούν να κάνουν το μπαμ, ας πούμε, και σου έρχεται μια μέρα και λέει θέλω να προσπαθήσω κάτι άλλο. Εντάξει, μπορεί να είναι και λάθος δικό μου, αλλά... Ναι, γιατί μπορεί να τους κλειδώσεις αυτούς. Ναι, δεν μπορείς να τους κλειδώσεις. Δεν μπορείς. 2 χρόνια μπορείς να κάνεις σύμβολο. Α, μόνο 2 χρόνια. Ναι, αφού έτσι είναι ο νόμος του. Δεν μπορείς πάνω από 2 χρόνια. Συνήθως βάζουν 4 συμβόλαια συνεχόμενα να υπογράψεις.
και τα κρατούν στο σιρτάρι. Α, για να μην φαίνεται. Να μην φαίνεται και τα βγάλεις. Αλλά εγώ δεν έκανα έτσι και έτυχε μου με τρεις καλούς παίχτες και μετά από τι με πήρε λίγο που κάτω και σταμάτησα. Και... Στην Κύπρο συνεργαζόσουν με τον Νικόλα. Ναι, στην Κύπρο ναι, με τον Νικόλα. Στην αρχή με τον Νικόλα πηγαίναμε, δηλαδή έκαναμε, του βοήθουσα με τους παίχτες που είχε εδώ. Μετά έκανα εγώ μόνος μου, εφία, και έκανα μόνος μου μετά στη Σλοβακία. Αλλά συνήθως στην Κύπρο ήμουν με τον Νικόλα. Ναι. Έφερες κανέναν ποδοσφαιριστή στην Κύπρο από Σλοβακία? Έφερα τον Τσιοντοφάλσκι, τερματοφύλακα τότε. Ποιος? Τσιοντοφάλσκι. Κοντοφάλσκι. Έπαιξε ΑΕΛ. ΑΕΛ. Σοντοφάλσκι, ναι, έπαιξε. Α, ένας, ναι, μπράβο, ναι, τώρα. Ναι, ήταν μεγάλο τερματοφύλακα. Έπαιξε Ζενίτ. Που Ζενίτ ήρθε. Ζενίτ Σεν Πίτερσπερ. Ναι. Σοντολόφσκι, κάτι. Σοντοφάλσκι. Ήταν δύο χρόνια. Ήταν εδώ. Ποιο ήταν ο προπονητή τότε, ήταν Βούλγαρο. Ο Πέτεφ. Όχι. Ο άλλο. Δεν τα πήραν καλά με αυτό. Βουλγαρός. Ναι. Γιατί είχαμε άλλο Βουλγαρό, έναν Πέτεφ μόνο που είχαμε. Κάποια εποχή μπορεί να είχατε άλλο ένα Βουλγαρό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει ο Μάριος τώρα. Ήταν ο Σοφοκλέου, ήταν προβλητή. Ο Ιάπας ήταν. Ναι, ναι. Και αλλά τώρα είναι. Ποιο ήταν ο Βουλγαρός που είχαμε άλλο. Μπορεί να μην ήταν ο Βουλγαρός. Μπορεί να ήταν, δεν ξέρω. Και ένα σου πω, όταν τελειώνοντα το ποδόσφαιρο, δείξε το podcast, είναι μια συζήτηση που πα από το 1900 ναι, στο 3000 και πίσω. Ανακατωμένα τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Τελειώνοντα το ποδόσφαιρο, είχε στο μυαλό σου, α, τώρα τελειώνω, θα ασχοληθώ με το manager. Ναι, εντάξει, όταν και προ το τέλο, γιατί ο Νικόλα ήταν manager μου και ναι. Βοήθησα τον Νικόλα. Δηλαδή, έχουμε φέρει Βζουράφσκι ναι. μαζί στην Ομόνια. Ναι. Τον Πολωνό. Ναι, τον Βζουράφσκι έπαιξα στην Λάρισα μαζί του και τον φέραμε μετά για την Ομόνια. Δεν θυμάμαι τώρα τι έκαναμε. Έκαναμε και κάποιες μαζί δουλειές, δηλαδή προς το τέλος της καριέρας μου. Και μετά ναι, συνέχιζα με τον Πειραιά. Έκανα και τις εξετάσεις στην Κύπρο. Γιατί τότε ήταν αλλιώς όπως είναι. Ναι, ήταν διαφορετικά. Ήταν με εξετάσεις που πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κάνεις εξετάσεις και δεν ήταν εύκολες εξετάσεις. Και τα πέρασα και τα έκανα στην Κύπρο και μετά μπορούσες να γραφτείς παντού, ας πούμε. Αν έκανες στην Κύπρο, έκανα στην Κύπρο και μετά μπορούσα να γραφτώ και στη Σλοβακία. Σαν license, FIFA agent. Ναι. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικό. Τώρα είναι ελεύθερο. Ε, ναι, ελεύθερο, γράφεις μόνο. Σε μια χώρα, σε κάθε χώρα πρέπει να γραφτείς τώρα. Ναι. Και δεν ονομάζεται πλέον manager, όχι. Ονομάζεται agent. Όχι, είναι μεσίτης τώρα. Ναι. Intermediary. Intermediate. Intermediary, ναι. Ναι. Δηλαδή μεσίτης, είσαι κανονικά ναι, ναι. σαν μεσάζον. Ναι, μεσάζον. Μπράβο. Okay. Έτσι. Δεν σε τράβησε η προπονητική να πάει στην προπονητική. Όχι. Εντάξει, τώρα λέω... Γιατί είχε προπτική. Τώρα λέω... Μπορούσα να έπρεπε να το κάνω. Έκανα μια προσπάθεια όταν προς το τέλος ότι να... Αλλά πρέπει να πάρω το CB ναι, ναι. και Α και στη Σλοβακία ήθελα να γράφω γιατί ήμουν παίχτης της Εθνικής και μπορούσα να πάρω β' απευθείας. Ναι, απλά σίτα σου δίνουν έτσι απλά. Ναι, ναι. Αλλά μου έκανα πρόβλημα και με το σίτα. Σι. Και πρέπει να πάω Σλοβακία να γραφτώ, ξέρω εγώ. Και... Περίμενε, σου κάνω πρόβλημα εδώ στην Κύπρο. Όχι, εδώ, στη Σλοβακία. Έπρεπε να πάω εκεί απλά να παρουσιάζω. Έπρεπε να το κάνεις εδώ. Ναι, έπρεπε να το κάνω. Έπρεπε να το κάνω. Δηλαδή, τώρα είναι δύσκολο. Εντάξει. Σαν προπονητής όχι, αλλά τώρα έχω κάποιους φίλους μου που είναι προπονητές. Και μπορούσα να είμαι μαζί του σαν βοητός. Ναι, ναι. Δεν τα μου άρεσε να είμαι πρώτος. Σου αρέσει το ποδόσφαιρο? Ναι, μου αρέσει, παρακολουθώ. Ναι, όχι, δεν το αρέσει, δεν έπαιζε μαπά. Ξέρω ποδοσφαιριστές οι οποίοι. Έφτα ονόματα, οι οποίοι βαριόντουσαν να κάτσουν να δουν άλλα παιχνίδια. Δεν τους άρεσε το ποδόσφαιρο. Όχι, δεν τους άρεσε και το ποδόσφαιρο. Δεν τους άρεσε και να παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Να παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό, συγγνώμη, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι να σε διορθώνω, είναι μόνο να κάνω. Εντάξει, τώρα, μου αρέσει. Δεν μου αρέσει να πάω στον κόσμο. Δεν μπορώ στον κόσμο να πάω να κάτω. Αν πάω σε κανένα box ή να έχω ησυχία να βλέπω ποδόσφαιρο, αλλά να πάω στον κόσμο δεν μου πολύ αρέσει. Γιατί?
δεν μου αρέσει αυτό το. Η φασαρία, φασαρία και να μου. Μα σου πω κάτι, έχει δίκιο ρε Βάσο. Σαν κάθεσαι ζάμε. Σηκωνούνται πάνω. Άντε, σίγου πάνω. Ξανακάτσε. Και... Ξανασίκου. Ξανακάτσε. Και τα λόγια, ξέρεις, και τα λόγια. Για να δεις τι τραβά ο κόσμος προχείτο να σας παρακολουθήσει. σαν προχτές. Είσαι στην άλλη μπλε. Είχα μια φάση προχτές. Τι παιχνίδι. Στο νέο κήπεδο. Με εγκαρμιώδησα. Με εγκαρμιώδησα. Όχι, μόνο Απόλλωνα. Α, στο κύπελο. Ναι, στο κύπελο. Εγώ καθόμουν απέναντι και θωρώ έγινε μια φάση. Σηκώνονται όλοι πάνω, θωρεί. Οι μισοί κάθονται, μάχονται να δουν. Κάτσε, ξανασύγκου. Καλά, κύριε, δεν θέατρο μπορεί να πάει να κάτσει. Τι αμέσω ποδόσφαιρο, ζωντανό πράγμα. Μα, εντάξει, ρε, ζωντανό, σηκώνουμε εκεί, τα κέλη πάνω κάτω. Είτε μπορεί να πάθει. Εντάξει. Ή επειδή έχει την εμπειρία και το μάτι, επειδή καταλάβει αν θα δημιουργηθεί η φάση, δεν σηκώνεσαι κανένα όπω του άλλου. Εγώ δεν σηκώνεσαι κανένα λίγο. Ναι, ακριβώ. Εγώ μερικέ φορέ βαρκούμα σηκώστο πάνω στην κυρία. Και να πει, κάτσετε. Να πει να μου πίσω πάντα. Όχι, μα καθούνται μπροστά μα οι άλλοι. Στέκονται μπροστά μα οι άλλοι. Κάτσετε, θεωρούμε. Και στα boxes μπορεί να κάνουν αυτά τα πράγματα. Ακριβώ. Απλά γενικά. Δεν μου αρέσουν και τις κουβέντες που λένε παίχτες και όλα αυτά ναι. Και κατηγορούν και καταλαβαίνεις. Πάντως εγώ σε είδα στο παιχνίδι Άρης από Ελ νομίζω ναι. Ήσουν σε ένα box, ήσουν μια χαρά. Εντάξει, αυτό είναι μια. Ήθελα να δω το γήπεδο ναι. Πρώτα. Και είναι φίλος μου πρέσβης της Σλοβακίας. Και αυτός έχει καλές σχέσεις με το Άρη γιατί και κόντζουλ. Γιατί ναι. Πρέσβειας της Σλοβακίας δίνει βίζα για γενικά για τέσσερις χώρες, για Σέγγεν okay. Και τους βοηθάνε, δηλαδή έχουν καλή σχέση με Άρη, με τον Άρη για τις βίζες, για βίζα. Και τους κάλεσαν και με ρώτησε πρέσβης αν θέλω να πάω μαζί του και πήγαμε. Και στο γήπεδο. Και πήγαμε στο γήπεδο. Πώς σου φάνηκε? Ειλικρινά. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Γιατί ρε, τι έχει το γήπεδο? Δεν ξέρω, στη Σλοβακία χτίζαν τώρα 2-3 γήπεδα. Δηλαδή και αν συγκρίνω με αυτό το γήπεδο είναι μεγάλη διαφορά. Πολύ δηλαδή. Καλύτερα στη Σλοβακία. Ναι, πολύ καλύτερα. Τι ναι. Είναι εκείνο που δεν σου αρέσει, διότι και εμένα όταν μπήκα μέσα και πήγα και εγώ στο εξωτερικό σε γήπεδα, περίμενα κάτι καλύτερο. Νομίζω ο Κύπρος, η Λιμεσό αξίζει να έχει καλύτερο γήπεδο ναι. Που έχει αυτό. Είναι ένα μου φάνηκε ένα κλουβί, σαν να είσαι... Τι, δεν είναι ωραίο να είναι σαν ποδοσφαιρική έδρα. Ναι, αλλά ήταν. Ναι, δεν μου. Οι κερκίδες είναι πολύ μικρές για μένα. Ναι. Δηλαδή. Νομίζω. Δεν είμαι μικρές, εννοείται σε χωρητικότητα. Σε χωρητικότητα. Εντάξει, ας πούμε κάτι. Από έξω φαίνεται τεράστιο κήπεδο. Ας ναι. Πούμε. Φαίνεται ότι θα είναι κάτι. Δεν και σηκώνει παραπάνω κόσμο γιατί. Όταν πάει, παράδειγμα τώρα, φορεί πόσες, 10? 9, 8, 50 πόσες. Ναι, ναι. Ένα παιχνίδι το οποίο για να το γεμώσουν οι δύο ομάδες. Λέω για τον ΑΕΛ και τον Απόλλο, γιατί αυτές έχουν τον κόσμο τον παραπάνω. Πρέπει να πηγαίνεις πάρα πολλά καλά και να είσαι ψηλά. Υπό κανονικές συνθήκες δεν μπορεί να το... Ναι, αλλά η πρώτη μελέτη ήταν για γήπεδο των 14.000. Ναι, ναι, ναι. Άρα όταν έγινε για 14.000 κάτι είχαν υπόψη τους. Και βγήκε το με 4.000 λιγότερο. Δεν ξέρω πώς είναι, αλλά εντάξει. Φαίνεται ότι έκανα το πιο άνετο. Ναι. 11, δηλαδή, πιο άνετα να καθίσεις. Να καθίσεις. Ναι. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Αλλά ναι, εντάξει, σε, από γενικές γραμμές δεν μου το, τόσο. Ούτε εγώ το νιώσα πολύ ζέστα. Μέσα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σαν το, νιώθω, νιώθω ότι είσαι σαν το τσίγκο μέσα πολύ. Έτσι νιώθω, έτσι νιώθω. Έκαμε το τσιγκό. Έβαλα μου μια τηλεόραση πίνακα οθόνης, πολύ μικρή. Ναι, εκείνον είπαμε, το είναι πολύ μικρός. Πολύ μικρός. Τα μπόξεις εντάξει να το να κάτσεις έξω, βρίσκονται πολύ ωραία να κάτσεις να παρακολουθήσεις. Αλλά μέσα περίμενα κάτι πολλά πιο εντυπωσιακό. Μέσα που εννοείς, μέσα που είναι το... Το φιλοξενούμε μπορεί γι' αυτό. Μέσα που είναι ο χώρος. Μακάρι που... να παίξετε ένα παιχνίδι με Σλόβαν που έκανε καινούριο που είναι national τώρα. Είναι 24.000 νομίζω που χώρει. Εντάξει, μεγάλο είναι ο πληθυσμό. Πόσο πιο μεγάλη η Σλοβακία, πόσο πληθυσμό είναι η Σλοβακία? 5 εκατομμύρια. Αλλά δεν πάνε. Εδώ πάνε πιο πολύ στο γήπεδο. Από ό,τι στη Σλοβακία. Από τη Σλοβακία. Εντάξει, στη Σλόβαν τώρα ότι έκανε καινούριο γήπεδο πάνε. Τράβηξε κόσμο. Τράβηξε κόσμο. Γενικά και παίζει και εθνική εκεί και αν σώμα παίζει ευρωπαϊκά είναι μόνη του. Δηλαδή έρχεται και 20.000 γιατί στο αν είναι τώρα είναι καλύτερη ομάδα. Ναι.
έχει και budget πιο, πολύ πιο ψηλό από τις άλλες ομάδες και έχει εμίσει δηλαδή πολλές φορές. Εμάς το είπε. Αλλά είναι, το, είναι άλλο πράγμα. Είναι και τις boxes είναι πολύ διαφορετικά. Κάτι έχει, κάθε box έχει την κοπέλα του να σε εξυπηρετά. Ναι, δάμε συμφωνούμε. Το, και τούτο είδαμε το ότι είχε κάποια μειονεκτήματα, όχι μειονεκτήματα, εξυπηρέτηση. Ναι. Και τούτο προσπαθούν να τα φτιάξουν γιατί τώρα ξεκίνησα εσύ. Και... Ναι, ρε Μάρια, αλλά έπρεπε τόσο καιρό που προγραμματίζει να ανοίξει. Μα που έπιασα σύντα, νομίζω, που πιάνε κατίνε πριν δύο μήνε τα πιάνω. Σου παραγγείλουν τα πράγματα. Στο Ελλά που έλεγε ζήτησα καφέ, δεν στο τένισε. Ενέλεσο γι' αυτό. Τα μηχανήματα τώρα είναι αυτού. Και εγώ, α πούμε, πήγαμε Άρης από Ελ. Και εγώ αργήσαμε λίγο γιατί άργησε να έρθει ο πρέσβης στην Λεμεσό και ήρθαμε μισή ώρα πριν το παιχνίδι και βλέπω αυτοκίνητα, βλέπω κίνηση και λέω γάμο το να γεμίσει το κήπεδο αφού από ελ δεν έχει. Ναι, δεν έχει κόσμο. Δεν έχει κόσμο. Κίνηση, αυτοκίνητα. Εντάξει, δεν είναι ακόμα τέτοιο σου. Ναι, δεν έχει σπάρκι. Ας πούμε, δεν μπορούσε, μαζεύαλαν εμάς, πρέσβης ήρθε και μαζεύαλαν στο στην Ανάπηρους γιατί δεν είχε πάρκι. Για να δεις. Καμιά οργάνωση. Δεν ήταν, εντάξει, ήταν πρώτο μάζι, μπορώ να πω. Ήταν πρώτο μάζι του Άρη. Ναι. Και μπαίνω στο κήπεδο και στο κήπεδο 3.000. Λέω ότι αν είναι 11, τι να γίνει με στου δρόμου, δηλαδή. Δεν θα μπορεί να πάρει. Εντάξει, τώρα είναι... ακόμα είναι τελειώσαν οι δρόμοι. Τώρα, έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα. Όχι, να γίνουν οι δρόμοι. Και το πάρκινγκ είναι πολύ μικρό. Πάρκινγκ μια έξοδο, δεν το λάθο. Νομίζω μια έξοδο. Όχι, δύο εξόδοι. Δύο εξόδια, αλλά και πάλι. Οι δύο εξόδια είναι το VIP. Α, με το VIP. Ναι. Και τούτο είναι το πάρκινγκ του γηπέδου. Ναι. Πώς είναι να πιένουν 11.000 ευρώ. Να πιένουν και απέναντι που είναι οι μάντρες, να παρκαρείς και μέσα. Αφού να τους φτιάξουν υποθέτω τους δρόμους. Τους δρόμους να κάνουν έξοδο μόλις φεύγεις αριστερά. Δεν μπορούν. Πλέον νομίζω πάρκινγκ δεν μπορεί να γίνει. Πάρκινγκ δεν μπορεί να κάνει τώρα. Δεν θα κάνουν και θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να φέρουν, ξέρω πώς να έρχεται ο κόσμος. Παρκάρουν στις γειτονίες, γύρω μέσα. Πόσο χρόνο είναι το γήπεδο της Σλόβα, το καινούριο. Εντάξει, η Σλόβα είναι μέσα στο κέντρο όμως. Ναι, πόσο έχει χρόνο. Υπόγειο, έχει υπόγειο. Και στην Σλόβα είναι μέσα στο κέντρο που ήταν υφιστάμενο παλιό γήπεδο της. Περίμενε το παλιό της γήπεδο της Σλόβα που ήταν. Όχι, εκεί που έπαιξατε εσείς ήταν άλλο γήπεδο που ήταν αυτό τώρα ήταν του Ίντερ. Σλόβαν το έριξαν και τότε έπαιξε Σλόβαν εκεί, στο άλλο γήπεδο. Στη Σλόβαν που έπαιξα εγώ το 2000 κάτι. Θυμούμαι, ήμουν. Στη... Ναι, το που ισοπαλία νομίζω που ήρθαμε. Νομίζω ισοπαλία δεν περάσαμε. Ναι, στη Σλόβαν ήταν 0-0 και εδώ κερδίσατε 3-0. Όχι. Τούτον ήταν ισοπαλία. Δεν ήσουν εκεί. Γιατί εγώ ήμουν στο 2000. Το 2000 πράγμα, 99, ήταν ο Μπίκου, έπαιζε ο Μπίκου. Αν ορθώσει η Σλόβα. Α, οκ. Αυτό έπαιξετε στο παλαιό κήπεδο. Ναι. Στο παλαιό κήπεδο που ήταν το Σλόβαν. Ναι, ένα που έτσι κυκλικό. Ναι. Αυτό έριξαν κάτω. Ήταν το Τεχέλνε Πόλε που έγινε τώρα καινούριο. Ναι. Αυτό ναι. Τι μου με το μάτσο και αυτό. Γιατί περάσατε. Ναι, περάσαμε. Απλώ δεν θυμούμαι το κήπεδο. Εντάξει, ήμουν ο Νίκη τότε. Δεν ήσουν η Σλόβαν που έπαιξε από ελ πρόσφατα. Με Λιμπερέτζ. Όχι. Με Σλόβαν Μπρατίσλαβα. Το 0-2. Μαντούκα, Αλμέιδα. Ναι, Αλμέιδα, το 0-2. 0-0 εδώ και 2-0 στην. 3-0. 2-0 στη Σλοβακία. 2-0, εντάξει. 2-0. Ναι, δεν ήμουνα. Του διαλύσατε εκεί. Ναι. Διαλύσατε τη Σλόβαν. Το έβαλε Αλμέιδα και Μαντούκα. Και εγώ οργανώνα, γιατί ο πρόεδρο τη Σλόβαν είναι φίλο μου. Ναι. Και τον οργανώσα να έρθει εδώ. Έμεινε στο Γκρέσεν Πάρκ, του Πρωτερά. Και εδώ έκαναν 0-0. Ναι. Και ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Αισιόδοξοι. Ότι... Και να εγώ ήξερα περάσω. Ότι δεν υπάρχει chance. Δεν υπάρχει chance με το Αποέλ. Μα η Σλόβα όμως έκαμε καλά βήματα. Γιατί μου λέγε ο Νίκης που ήταν εκεί προπονητής ότι ήταν φουλ επαγγελματίες. Ναι, εντάξει. Είναι μεγαλύτερη ομάδα. Είναι και λεφτά. Έχουν... Μα και τα τελευταία χρόνια παίρνει τα πρωταθλήματα πολύ εύκολα, δεν είναι. Πολύ εύκολα. Ναι. Δεν έχει competition μεγάλο. Δεν έχει. Αυτό είναι πρόβλημα για αυτούς. Είναι πρόβλημα για αυτούς όταν βγαίνουν και στην Ευρώπη. Μετά. Γιατί δεν έχουν. Πληρώνονται πάρα πολλές τους παίκτες και δεν έχουν κινήτρο στο πρωτάθλημα. Γιατί με 50% τα παίρνουν δηλαδή εύκολα. Και στα Ευρώπη έρχονται και μετά πού είμαστε. Τίποτα. Πες μου ρε Γιώζε που με λέγες η κόρη σου τένις. Δύο παιδιά θυμάμαι. Ναι. Ο Τόμας. Τόμας και Κάριν. Και Κάρι. Ο Τόμας είναι φυσικός είναι.
Θεωρητικός φυσικός. Ο Τόμας είναι το 99. 96. Α, με η Μαρία Χριστίνα είναι. Ναι, ναι. Και ο Κάριν είναι 99. Ναι, ναι, αυτή είναι. Okay. Θυμάμαι, ο ένας ήταν σημαντικός με τα παιδιά της αδερφής μου. Ναι. Της Αλίκης. Ναι. Αφού τώρα νομίζω είδα και μια φωτογραφία. Κάπου έβλεπα παλιές φωτογραφίες και είδα την. Α, την Αλίκη. Την Αλίκη, ναι. Είδα μες στις παλιές. Και είναι. Ασχολείται με επαγγελματικά με το τένις η μικρή ή σταμάτησε? Πήγε Αμερική μετά που. Εντάξει, εμείς την πήραμε 13 χρονών, την πήραμε Σλοβακία για να παίξει τένις, γιατί εδώ δεν είχε ανταγωνισμό σε έτσι ηλικίες. Ναι. Και ήταν από 13 στο 18 μέχρι 18 ήταν Σλοβακία. Κόσιτσε και Τρνάβα σε ακαδημίες και μετά πήγε Αμερική ένα χρόνο. Με υποτροφία, πώς το λένε, scholarship. Και μετά από ένα χρόνο δεν της έδωσαν να συνεχίζει. Okay. Μάλλον δεν ήταν τόσο καλή, δεν ξέρω, yeah. Και απογοητεύτηκε. Και το παρέτησε. Και το παρέτησε. Και τώρα συνέχισε τις σπουδές όμως ή ήρθε πίσω? Ήρθε πίσω και ναι. Αυτή πάντα της άρεσε fashion. Και τώρα σπουδάζει fashion στη Μιλάνο. Τώρα σπουδάζει fashion. Μιλάνο. Ενώ ο Τόμας ο μεγάλος. Ο Τόμας είναι πιο μεγάλος. Ναι, ο Τόμας είναι δηλαδή τώρα 26. Και σε 6 Τόμας σταμάτησε εδώ όλο το σχολείο μέχρι 19 και πήγε Γλασγόβη να σπουδάσει φυσικός και τέλειωσε το σχολείο. Τώρα κάνει PhD. Κάνει PhD? Ναι. Και πού το κάνει? Πάλι Γλασγόβη, αλλά σε άλλο πανεπιστήμιο. Σε άλλο πανεπιστήμιο στη Γλασγόβη. Ναι, και είναι, εντάξει, είναι θεωρητικός φυσικός quant computers. Quant. Το κανονικό γινό. Το δικό σου είναι, ε. Εντάξει, thank you. Ο Τόμας είναι Γλασγόβη, τώρα τελειώνει το PhD του χρόνου. Και... Πας και τα βλέπεις, τους βλέπεις, Γιώστε. Πού να πας Γλασγόβη, πήγα μια φορά. Γιατί, και... είναι ωραία. Παναγιά μου. Είναι ωραία. Πέντε μέρες έβρεξε, πέντε μέρες δεν βλέπεις τίποτα ήλιο, μόνο σκοτεινά. Εμένα αρέσκει μου να πάω, βάλω δύο αρέσκει μου. Τι να πάει Σκωτία? Σκωτία έπια. Α, για Σκωτία μου λάβει. Και το Λονδίνο είναι το ίδιο πράγμα. Ποιο σκοτεινό το Σκωτία? Όλο τούβλα, ξέρεις, τα κόκκινα. Ναι, για τα κόκκινα. Πήγες μια φορά όταν σπούδασε κανονικά που έκανε το PA του? Πήγα. Και η Κάριν είναι τώρα στην... Μιλάνο. Fashion, σπουδάζει fashion. Α, σπουδάζει. Σπουδάζει fashion τώρα. Για μικρή, 22-23. Εμείς νομίζω να πάμε πίσω στα Κυπριακά που πριν χρόνια. Ναι, να πάμε και εκεί. Ναι, γιατί έπιασε την κουβέντα μου, έπιασε την κουβέντα μποδά. Είπε την ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του, μετά πήγε στην Κόσιτσε. Όχι. Έτσι μπορεί να σε πάρει και στη Σπάρτα Πράγα μετά, να σε πάρει στη... Ξεκινήσα τα τραμπρέσο. Στο χωριό μου ξεκινήσα, 16 χρόνια πήγα τα τραμπρέσο. Ναι. Που ήταν στην περιοχή μαζί με μεγαλύτερη ομάδα και που μάζεψε τους ταλεντούχους. Ναι. Και μετά στα 17 πήγα στην πρώτη ομάδα, 17,5. Και ξεκινήσα από τα 17 να παίξω το τσεχοσλοβάκικο πρωτάθλημα. Το 1991 ήταν αυτό. Πριν τη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας. Πριν. Ναι. Δηλαδή ήμασταν Τσεχοσλοβακία. Ναι. Αλλά ήταν μετά το... Revolution που έγινε το 89. Εσύ τι γέννημα είσαι? 73. Είναι 49 χρόνο, 8 του Ιούλη. Όχι, 8 του Ιούλη. Ναι. Άρα 50 ρίσεις. Μετά έκανα μεταγραφή. Μεταγραφή από Τάτρα Πρέσο. Έκανα μεγάλη μεταγραφή 19 χρόνο στη Σπάρτα Πράγα. Σπάρτα Πράγα ήταν μεγαλύτερη ομάδα Τσεχοσλοβακίας τότε. Ναι, θύμου, ξέρουμε τη Σπάρτα Πράγα. Ναι. Έπαιξε το Αβοέρ 2-3 φορές μαζί. Αλλά τότε ήταν Σπάρτα, ήταν. Έτσι και έτσι. Όχι, ήταν πολύ δυνατή η ομάδα. Τότε ήταν Σπάρτα, Σλάβια και Σλόβα. Σπάρτα ήταν πιο δυνατή. Από όλους. Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο λόγος ήταν ότι ήταν η Τσεχοσλοβακία όλη. Ναι. Και είχε πόντο συναγωνισμό. Είναι, ήταν πιο δύσκολο το πρωτάθλημα ναι. Γενικά. Αλλά Σπάρτα ήταν. Είχε πάρα πολλούς παίχτες. Τότε ήταν Σκουράβη. Τόμας Σκουράβη. Εντάξει, αυτός ήταν, έφυγε, δεν ήταν. Αλλά ήταν τέτοια εποχή. Δηλαδή, ναι. Ήταν ο Νέτβετ, αν δεν κάνω λάθος. Νέτβετ ήταν εγώ μαζί του μεγάλωσαμε. Ναι. Ας που θυμούμε. Μπράβο. Ο Νέτβετ, εγώ όταν ήταν στη Σπάρτα Πράγα, εμείς έπαιξαμε στην Εθνική Νέων μαζί. Και όταν ήταν στη Πράγα,
Μόνο τον Έντβεν ήξερα και ακόμα δύο παιδιά που. Και δεν, είχαμε, δεν είχε διαμέρισμα να... η ομάδα έτοιμο για μένα. Yeah. Μου λένε ή να πας σε ενοχείο και μου λέει Παβέλ, έλα να μείνεις μαζί μου αφού και εγώ είμαι μόνος μου και έμεινα μαζί του 3 μήνες σε ένα διαμέρισμα. Δεν ήταν από την Πράγα ούτε ο ίδιος. Ούτε ο ίδιος. Είναι που ένα χωριό... Έξω. Κρατάτε επαφή είναι ακόμα ή όχι. Έτσι γενέτλια. Κρατώμε, ναι. Είχαμε, ναι. Μετά, ξέρεις, κάναμε πολύ παρέα γιατί η γυναίκα μου και η γυναίκα του τα φτιάξαμε την ίδια εποχή και κάναμε, πήγαμε διακοπές μαζί. Βγαίνατε μαζί. Έχουμε και Τόμας Γόταβα, θυμάστε το Τόμας Γόταβα. Βέβαια, μπορείς από ελ. Μπράβο, αυτός ήταν μέσα στην κουρμή. Ήμασταν 4 και εμείς ήμασταν φίλοι. Νέντβεντ, Γόταβα, Ποστούλκα, τερματοφύλακας και εγώ. Και βγαίνατε παρέα με τις γυναίκες σας. Γενικά ήμασταν φίλοι γιατί... Έμεινε κανένας παντρεμένος ή όλοι χώρισαν. Ο Νέντβετ χώρισε, εγώ χώρισα. Προστούλκα χώρισε, μόνο Βόταβα. Ο Τόμα. Καλή ερώτηση. Καλή. Αλλά άλλη τιμή. Έτσι, ωραία. Νέντβετ πρόσφατα. Νέντβετ πρόσφατα. Πρόσφατα. Είχε και τα θέματα τώρα με την Ιουβέντους. Τώρα έχει άλλα. Νέντβετ έχει 2-3 χρόνια που χώρισε. Και έμεινε εκεί πόσο καιρό. Στη Σπάρτα έμεινα 2 χρόνια. Μετά μου έκανα μια πουστιά. Με άλλαξαν για το Λοκβέντς. Α, το Λοκβέντς. Το Σέντερφο το ψηλό. Ναι, ναι. Εγώ ήμουν 19 χρόνια πια. Και έπαιξα και βασικός. Έβαλα. Εντάξει, έπαιξα αρκετά για την ηλικία μου στη Σπάρτα. Απλά τότε ο πρόεδρος ήθελε να κάνει. Πρέπει να κάνει μπαμ μεταγραφή. Και έφερε το Λόκβετς. Για να φέρει το Λόκβετς. Ο Λόκβετς ήταν στην ηλικία μου. Ήταν, εγώ ήμουν 21 και αυτός 21. 20-21. Γιατί και αυτός είναι 73. Τον άκουγα και για το podcast του Λόκβετς που, στη Σλοβακία, που στη Τσεχία που έκανε τώρα και ανάφερε αυτό το πράγμα. Γιατί για μένα ήταν μεγάλο πλήγμα για μένα προσωπικά αυτό. Τι τον έφερε και σου είπαν εσένα να φύγει. Ναι, γιατί ήταν αντιαλλαγή. Να αλλάξει... Ήταν μια μικρή ομάδα στην Τσεχία και εμένα με έστειλαν σαν αντιαλλαγή. Εμένα και άλλους 2 παίχτες. Και πρέπει να πάει υποχρεωτικά και να μην ήθελες. Με κράτησε ο πρόεδρος μέχρι 5 το πρωί για να υπογράψω χαρτιά. Διαφορετικά. Μου έλεγαν. Σταμάσαι πια. Να σε βάλουμε στην δεύτερη ομάδα. Και ποια ήταν η ομάδα εκείνη. Ράτετς Κράλοβε. Είναι μια μικρή. Ράτετς Κράλοβε. Ναι. Μικρή ομάδα, τώρα παίζουν πρώτη κατηγορία. Εγώ δεν ήθελα να πάω. Δεν ήθελα, αλλά τότε ήταν μάνατζερ, με άφησε. Ήταν μάνατζερ και του Λόκβεντς και εμένα, ο ίδιος. Okay. Και με παρέτησε, δηλαδή. Έπρεπε να γίνει αυτή η μεταγραφή, ξέρεις. Έγινε όμως μια τράμπα. Εγώ είμαι μπορεί μοναδικός παίχτης στον κόσμο που έπαιξα σε 3 εβδομάδες σε 3 διαφορετικές ομάδες. Κάθε εβδομάδα σε διαφορετική ομάδα. Ναι, έπαιξα Σπάρτα, πρωτάθλημα. Μέσα στην εβδομάδα με έκαναν. Ανταλλαγή. Έγινε αυτό το μπαχαλό με τον Λόκβεντς. Δεν ξέρω ποια μέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πήγα στη Ράντες Κράλοβε. Έπαιξα την επόμενη εβδομάδα. Έπαιξαμε, τιμούμε και στην Μπουλιόβιτσα. Έπαιξαμε πρωτάθλημα. Έπαιξα πρωτάθλημα για το Ράντες. Και την επόμενη εβδομάδα τότε ήταν με Σπάρτα, πήγε για πρωτάθλημα Βικτόρια Ζίσκοφ. Είναι της Πράγας ομάδα και αυτοί πήγαν. Λόκβεντς ήταν πολύ κοντά να πάει σε αυτούς. Πολύ κοντά. Δηλαδή ήταν. Να φανταστείς το Λόκβεντς, πώς το έλεγε, ότι πήγε στα γραφεία της Βικτόριας να υπογράψει και τον παίρνουν Σπάρτα, έλα σε εμάς. Τελευταία στιγμή. Και ήταν να μείνεις εκεί. Και εγώ την έφαγα. Και βρέθηκες να παίξεις μέσα σε 3 Σαββατοκύριακα. Και τώρα αυτή η Βικτόρια που δεν έπιασε ο Λόκβεντς πήγαν σε μένα. Okay. Πήγαν σε μένα και με έκλεισαν στην επόμενη εβδομάδα. Με έκλεισαν. Από τη Χράντετς ή από τη Σπάρτα. Από τη Χράντετς. Αλλά εγώ με Χράντετς συμφώνησα. Εντάξει, έβαλα τα πολλά λεφτά εκεί γιατί ήξερα ότι δεν μπορώ να μείνω. Αλλά έβαλα πολλά λεφτά για να με πληρώνω. Δεν μπορούσα να φτιάξω. Άρα έκανες μια εβδομάδα στη Χράντετς. Μια εβδομάδα. Ένα παιχνίδι σου λέω. Δεν δικαιώσουν να παίξεις μια εβδομάδα. Ναι, τότε, καλά, δικαιώσουν. Ναι, 93 ήταν. Δικαιώσουν να πάει. Κάφτω να πάω. 95 ήταν. Την άλλη εβδομάδα που έπαιξες. και την τρίτη εβδομάδα έκλεισα με Βικτόρια
και πήγα, παίξαμε Σλάβια Πράγα πρωτάθλημα. Δηλαδή σε τρεις αγωνιστικές έπαιξαν σε τρεις διαφορετικές ομάδες. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, σίγουρα. Αλλά τότε γινόταν. Όλα γινόταν τότε. Ναι, και πήγα Βικτόρια Ζίσκο που ήταν λάθος γεννησιαμένα αυτό, γιατί έμεινα Πράγα και ήμουν συνέχεια με τους φίλους του Σπάρτα. Ναι, γιατί ναι. Και δεν μπορούσα, ψυχολογικά δεν το άντεξα που μου έκαναν. Και ήμουν δύο χρόνια, ήμουν πολύ άσχημος. Δηλαδή δεν έπαιξα μπάλα τίποτα. Σαν να ξέχασα μπάλα όλο. Ναι. Ήταν χειρότερη εποχή στην καριέρα μου αυτό. Δηλαδή, τι σε έπιασε σαν depression, σαν κατάθλιψη. Γιατί... απογοήτευση. Ναι. Απογοήτευση. Είσαι στη Σπάρτα και σε μια στιγμή είσαι 21 χρονών που παίζεις στη Σπάρτα. Εκείνη νομίζω ήταν Σεπτέμβρης και έβαλα 3 γκολ που ήταν, ήμουν καλύτερος που τον πρώτος. Γιατί ήταν whole single τότε, ναι, μαζί. Τότε έπαιξαμε 2 μπροστά. Και έπαιξα, δηλαδή δεν ήμουν απλά ένας αναπληρωματικός. Έπαιξα. Ίσως starting 11. Και φύγες από τη, με, και 2 χρόνια και, στη Ζίσκοφ. Ζίσκοφ, εντάξει, εκεί δεν πήγε καλά. Ήταν, πήγε, να, και μετά είτε Κόσιτσε. Μετά είτε Κόσιτσε ήταν τότε ομάδα που ανέβαζε πολύ, είτε Σλοβακικό πρωτάθλημα, ήθελε να πάει από πρωτάθλημα. Εντάξει, τότε γιατί δεν ήμουν χαμηλά, δεν πήγαινα καλά στη Βικτόρια, αλλά Κόσιτσε με πήραν και το πρώτο χρόνο πάλι. Πέταξα. Yeah. Δηλαδή, στην Κόσιτσε πρώτο χρόνο, πρώτο σκόρερ, πήραμε πρωτάθλημα, παίξαμε Champions League με Juventus, Manchester και Φέιντ. Πήγατε ομίλους. Πήγαμε ομίλους. Πρώτη ομάδα, Σλοβάκικη. Και Κόσιτσε ήταν πολύ καλά. Δηλαδή, μετά 4-2 χρόνια ήταν πολύ καλά, πήραμε 2 πρωταθλήματα. Είχα και προτάσεις τότε. Μπορούσα να πάω Ισπανία, αλλά τότε ήταν η ομάδα που είχαμε λεφτά, δεν ήθελα, ήταν πολλά. Ήθελε να φύγεις. Όχι, δεν ήθελα η ομάδα, εγώ ήθελα, αλλά η δική μας. Και είχες γεννήσει το Τόμας τότε, ήταν μόνο ο Τόμας και μετά ήρθε η κόρη. Ναι, η κόρη ήρθε 99. Ναι. Πήγα Γερμανία μετά 6 Γκρότερφουρθ. Μήνες. Γκρότερφουρθ, 6 μήνες. Αυτόν το βρήκα. Αυτό ήταν... Γιατί η Κόσιτσε ήταν 2 χρόνια πολύ καλά. Yeah. Όμως εμείς ήμασταν λίγο. Ομάδα είχε λεφτά. Ο πρόεδρος μετά ήταν συνδεδεμένα πολιτικά λίγο και έχασαν εκλογές και ήταν. Άφησε το ποδόσφαιρο κάπως έτσι την ομάδα. Κυνηγήσαν τον. Και η αντιπολίτευση. Από την αντιπολίτευση και άφησε το ποδόσφαιρο. Και η Κόσιτσε πήγαν κάτω-κάτω. Και ήταν να πουλήσει όλους τους παίχτες, δηλαδή διάλυσε ομάδα. Σε 2 χρόνια, μετά από 2 χρόνια διάλυσε ομάδα. Και όλοι ψάχναμε πού μπορούμε να βρούμε. Και εγώ πήγα σε 6 μήνες, πούμε, πριν ένα χρόνο είχα προράσεις για μεγάλες ομάδες, μετά δεν μπορούσα να βρω, ας πούμε, κάτι ομάδα καλό. Η Φούρθ ήταν δεύτερη κατηγορία. Ναι, αλλά ήταν πρώτη. Ήταν πρώτη στον πίνακα. Μπράβο, ήταν Δεκέμβρη, ναι. Που, Γενάρη που έκλεισε. Τριφύλλη. Μπράβο. Πράσινο και άσπρο. Και έμεινε 6 μήνες. Έμεινε 6 μήνες, πήγα δανεικός με όψιον αγορά. Εκεί όμως ξεκίνησα πολύ καλά. Στην προετοιμασία έπαιξα, ήταν πολλά ευχαριστημένοι. Μετά όμως στην πρώτη αγωνιστική έβαλε την παλιά ομάδα που εγώ ήμουν στο μπάνκο. Και έπαιξα μόνο λίγα λεπτά. 20-20. Δηλαδή δεν μπορούσα να. Δεν ήξερα γλώσσα λίγο. Να βρει ρυθμό. Ναι. Δεν μπορούσα. Και δεν έβαλα ούτε ένα γκολ. Δηλαδή με έβαλε 20, αυτοί περίμεναν να του βοηθήσω στα αυτά. Δεν μπορούσα να βρω. Ήμουν διαφορετικά ματημένο. Αλλά όσο με καιρό, εγώ νόμιζα ότι θα μπορώ να ρολάρω εκεί. Γιατί οι Γερμανοί δεν ήταν καλύτεροι παίχτες που μένα. Δηλαδή εγώ ένιωτα ότι μπορώ. Απλά έγινε το καλοκαίρι ότι ήταν όψιον αγορά και πρέπει να συμφωνήσουν. Και δεν συμφωνήσα στην τιμή. Στην τιμή που ήταν. Ναι. Που... Και πήρε να επιστρέψω. Πήγες πίσω Κόσιτσε. Ναι. Και αυτό ήταν. Κόσιτσε, χάλια κατάσταση, ξέρεις. Πάλι ένα χρόνο ήταν δύσκολο. Έβαλα 14 γκολ μόνο. Ήταν δύσκολο. Γενικά λεφτά δεν είχαμε. Ναι. Και μετά ήρθε καλοκαίρι και είπα να φύγω από Κύπρο. Ήταν 2000 τότε που ήρθε. Αφήσα από Σλοβακία. Να φύγω. Ότι θέλω να φύγω. Είχα προάσει που. Που ομάδα που πήρε Ίντερ Μπρατίσλαβα τότε προάθλημα, από το Μάιο είχα. Εγώ είπα δεν θέλω, θέλω να φύγω από Κύπρο. Από Σλοβακία. Θέλω να φύγω και έμεινα όλο το καλοκαίρι να ψάξω ομάδα. Και ήμουν πολύ κοντά να κλείσω στον Πανιλιακό Πύργο. Τότε ήταν ο Ζουνίζης απέφτης εκεί, ο Μαρίνος. Και ήταν καλή ομάδα τότε.
και ήταν και πήγα να υπογράψω, υπόγραψα. Μπορεί να ήταν και ο Τσόρτσεβιτς τότε να έπαιζε εκεί. Μπορεί, ναι. Ο Γιωργάτος, Τσόρτσεβιτς, ήταν το Πανελλήνιακο. 2000. 2000. Ναι, όχι, ο Τσόρτσεβιτς ήταν στο Ολυμπιακό. Ήταν ήδη στο Ολυμπιακό. Αλλά ο Ζουνίς ήταν σίγουρα στην ομάδα Μαρίνος. Ναι. Εντάξει, ήταν τότε, ήταν καλή ομάδα, ας πούμε. Πρώτη κατηγορία. Ναι, στον πύργο. Ναι. Εντάξει, ήδη υπόγραψα, όμως ήταν προς το τέλος της μεταγραφικής και κάτι έγινε, δεν μπορούν να με γράψουν. Γιατί ναι. Ήταν πέρα, δεν ξέρω, ήθελα να κάνουν, δεν ξέρω. Κάτι έγινε, δεν πήγα. Τότε είχες μάνατζερ εσύ. Ναι. Ένα Σλοβάκο, ας πούμε. Ο Καπαγιαννίδης. Καπαγιαννίδης. Γιώργος Καπαγιαννίδης που ήταν, εμένε Ελλάδα αυτός, αλλά ήξερε τσεχικά, γιατί μεγάλωσε στην Τσεχία και ήξερε γλώσσα μας. Okay. Και με αυτό μιλούσαμε έτσι. Τότε είχε πολλούς και Κυπρέους και Καλαμαρά, είχε πολλούς στην Τσεχία, Τσεχοσλοβακία. Ναι. Και είναι από αυτούς, μεγάλωσε στην Τσεχία αυτός. Πήγες πανελλήνιακο ή όχι τελικά? Όχι, γιατί δεν με υπόγραψα. Δεν σε κάνα register. Δεν με κάνα register. Ναι. Και πώς βρέθηκες ο Ολυμπιακός? Ναι, και μετά έμεινε, μόνο Κύπρος ήταν ανοίξη η μεταγραφική περίοδο. Ήταν ελεύθερη άλλο. Ήταν τελευταία, ας πούμε, και τότε Κύπρος για μας ήταν χώρα που όλοι παραξενεύτηκαν οι άτυποι για Κύπρο. Ήταν χαμηλό επίπεδο. Πολύ, ναι, πολύ. Ναι. Και απλά εντάξει, δεν είχα άλλη επιλογή, γιατί μόνο Κύπρος ήταν ανοίξη. Ήταν 2000 ή 2001 που ήρθες Κύπρο? 2000. Που ήρθε ο Χριστόφορος. Ναι. Με τον Χριστόφορο ήρθες. Χριστόφορο ήταν από το Μάιο. Εγώ ήρθα τέλος του Αυγούστου. Ήρθες τέλος Αυγούστου. Τέλος Αυγούστου. Ήρθε. Μετά που ναυάγησε ο Πανηλιακός, βρέθηκε η Κύπρος. Εντάξει, ο Γιώργος με ρώτα, έχω μια περίπτωση Κύπρο. Να πάει Κύπρο. Εγώ ξέρω, σκεφτόμουν. Είχε κάτι Σλοβάκος εδώ, Κότσης ήταν εδώ. Ναι, ο Σέντερφορ από Ελ. Ρόμπερτ Κότσης. Ήταν εδώ. Έπαιξε Ομόνια αυτός, αλλά ήταν που το ΑΠΟΕΛ ήρθε. Ναι. Ή ανάποδα. Νομίζω Ομόνια και μετά ΑΠΟΕΛ. Μπράβο. Και αυτός ήταν εδώ, εντάξει. Τότε ήταν τραυματίας, είχε χιαστό. Χιαστό. Ναι. Και ήταν εδώ. Τι τον πήρες και τηλέφωνο να τον ρωτήσεις, πώς είναι? Ναι, αλλά το βρετήκαμε και μόλις. Εντάξει, εγώ λέω πάω. Αφού δεν είχα άλλη επιλογή, αφού ήταν τέλος Αυγούστου. Δεν είχα άλλη επιλογή. Και έφερες και οικογένεια. Ή όχι, ήρθες μόνος σου? Πρώτα μόνος μου ήρθανε. Αφού έχω και μια ιστορία. Πήγα να υπογράψω και πήγα στη Σλοβακία να πάρω τα πράγματα. Και πάω αεροδρόμιο. Είχαμε φιλικό στην Άχνα, Ολυμπιακός Άχνα. Εντάξει. Και πάω με τα παιδιά στο αεροπλάνο. Ναι, Κόσιτσε. Η μικρό αεροπλάνο. Ήταν Κόσιτσε, Πράγα, Πράγα, Λάρνακα. Και πάω με τα παιδιά. Σε πάμε και πάω Κόσιτσε και τους λέω, δείτε τι ωραίο αεροπλάνο πετάει, ε? Και ήταν το δικό μου. Και, ξέρεις, και ο Ολυμπιακός τότε ήταν πρώτο φιλικό που ήταν να παίξω. Ναι. Και άργησα, δεν μπορούσα. Την επόμενη μέρα ήταν την ώρα του φιλικού ήρθα, δηλαδή ακόμα έπαιξε δεύτερο ημίχρονο. Γιατί ήταν άρτου δύο μέρες πριν το φιλικό. Ήταν την ώρα του φιλικού. Ήταν λίγα φιλικά πριν. Δηλαδή, σε γεσίωπρο άθλημα. Ναι, ήταν. Και κάνεις την καριέρα στον Ολυμπιακό. Ναι. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια, ναι. Πρώτο χρόνο ήταν έτσι. Εντάξει, παρόλο που πήγαμε από το άθλημα, αλλά εντάξει, ήθελα να προσαρμοστώ λίγο, αλλά τα δύο άλλα ήταν από την πλευρά μου, ήταν πολύ καλά. Εσύ και ο Μάριος, και όχι επειδή είσαστε εδώ, είσαστε ένα από τους center for πάντα για μένα που παρακολουθώ ποδόσφαιρο από το 1974-1975, που μου βγάζατε την εντύπωση εκτός από center for ξέρατε και μπάλα. Δεν ήσασταν μόνο να σπρώξετε. Εμείς είμαστε τεχνίτες παίκτες. Τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Ξέρατε μπάλα ποδοσφαιριστές. Ήταν πιο διαφορετικό στυλ που μένα. Ναι, ήταν πιο γλίωρος, ήταν πιο. Σίγουρα ήταν πιο. Έτσι, εγώ ήμουν πιο γλίωρος. Εγώ ήσουν πιο γλίωρος. Έβαζε έναν εγώ να πιένει ένα πισινί και εσύ προς την ένα σε ρέξι. Εσύ σίγουρα όχι. Μαρία, τι ηλικία, τι. Του 77. Έχετε 4 χρόνια διαφορά. Και δεν παίξατε ποτέ συμπαίχτες στην ανορθώση, διότι ο Μάριος είχε φύγει. Όχι. Εγώ ήταν. Ένα χρόνο έκανε. 6 μήνες μόνο. 6 μήνες. Διότι έκανε 3 χρόνια Ολυμπιακό, χάσατε το πρωτάθλημα. Το πρώτη χρονιά έχασαμε το πρωτάθλημα. Ναι. Χάσατε από το ΑΠΟΕΛ 1-0. 2-1. 2-1 που ήταν. Νομίζω 2-1. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος. Εντάξει,
το, γιατί αν κερδίσαμε αυτό το μάτσο θα ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Μετά μας Ομόνια μας κόντεψε και έκαναμε άλλη μια απολία νομίζω με την ΑΕΚ στη Λάρνακα. Ήταν μια ισοπαλία και μας πέρασε Ομόνια. Και κοινωνείται. Και τέλος. Και έκανες τρία χρόνια και μετά πήγες Ομόνια. Ομόνια, ναι, ναι, ναι. Ελεύθερος ή μεταγραφή. Μεταγραφή, γιατί υπόγραψα με το Ολυμπιακό το Ιανουάρι. Ναι. Και το καλοκαίρι σε πούλησα. Πόσα χρόνια έκαμε, Τζοζεβέ. Ο Χριστόφορος ήξερε ότι να με πουλήσει. Ναι, γι' αυτό. Απλά μου έκανε συμβόλαιο. Ήσουν 31 όταν πήγε Ομόνια, ναι. 30. Πόσα χρόνια έκαμε, Τζοζεβέ, στο Ομόνια. Τρία. 3-6. Ολυμπιακό και Ομόνια. Ναι, ναι, ναι. Και μετά Ανόρθωση 6 μήνες και μετά Λάρισα. Λάρισα. Ασύμβουλο. Λάρισα όταν πήγε η Χιλάλογη. Πήγε σε Ελλάδα μετά. Ναι, ναι. Πήγε σε Ελλάδα. Στα 34 περίπου. 34, ναι. Πήγα Λάρισα. Είχε νεκτάριο και στάθη τότε. Έχουμε πάρει κύπελο που έβαλα γκολ στο τελικό με το Παναθηναϊκό. 1-0 ή. 2-1. Δηλαδή έδωσε το κύπελο, ήταν το μοναδικό κύπελο τη Λάρισα. Όχι, μοναδικό. Έχουν ένα πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα ένα έχουν, το θυμάμαι. Το 87. Και δύο κύπελα έχουν. Α, δύο. Το ένα το έδωσε εσύ. Εντάξει, έδωσα εγώ, ναι. Αλλά είναι εντάξει. Αν πάει Λάρισα, ξέρω σε τώρα εκεί κάτω. Το όνομα μου, ναι, δεν ξέρω να το περιορίσω. Έπαιξε ένα χρόνο. Ανάμιση. 6 μήνες. Εντάξει, ήταν δύσκολη χρονιά γιατί εγώ πήγα εκεί και πήγαμε να γλιτώσουμε. Δηλαδή ήταν εμείς μετά το τελικό κυπέλλου που το πήραμε, είχαμε ένα στην Καλαμαριά. Παιχνίδι για παιχνίδι να. Ποιος να μείνει. Ποιος να μείνει. Και ήταν η ισοπαλία και μείναμε. Ήτανε... Με ποιον έπαιζες άλλη Κύπρη ήταν τότε εκεί. Νεκτάριος, Στάτης. Ήταν και οι δύο ταυτόχρονα. Και οι δύο, ναι. Και οι δύο. Δηλαδή πανηγυρίσατε μαζί το κυπέλλο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μαζί, ήμασταν 1,5 χρόνο μαζί. Με τον Νεκτάριο ήμουν στο δωμάτιο. Στο ίδιο δωμάτιο με τον Νεκτάριο. Και ήταν τότε πρόεδρος της Λάρισσας ο. Πιλαντάκης. Κώστας Πιλαντάκης. Πιλαντάκης. Αυτός που έχει το Πιλαντάκης. Πιλαντάκης. Πιλαντάκης που έχει σούπερ μάρκετ. Όχι, ρε. Για μια σχέση. Κώστας Πιλαντάκης. Αυτός που έχει το γήπεδο της Λάρισσας. Α, ναι, μπράβο, όχι. Τότε ήταν το Αλκαζάρ. Αλκαζάρ, ναι. Ωραίο γήπεδο, ήταν λίγο παλιό, έτσι. Μεγάλο όμως ήταν. Μεγάλο, ναι. Ναι, θυμάμαι. Όπως Πάφο, όπως. Ναι. Στίβο, αν είχε Στίβο. Είχε Στίβο. Ναι, έτσι. Αλλά ήταν δύσκολη έδρα να περάσει η Λάρισα. Δύσκολη, ναι. Δεν μπορούσε να περάσει. Δεν δύσκολη. Ναι. Εσύ παίξες με εναντίον της Λάρισσας. Η Λάρισσα σου ήταν δεύτερη κατηγορία. Έχει ωραίο κόσμο Λάρισα. Πολύ ωραίο. Πολύ τρελαμένη με την ομάδα. Είναι... Πότε ήσουν εκεί το. Α, ήσουν το 6-7. 6-7, 7-8. Και μετά πήγε στρασίβολο στην Αθήνα. Μετά πήγε στρασίβολο, ένα χρόνο. Και μετά εδώ ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεύτερη κατηγορία, αυτό δεν πήγε. Πήγε θες να βοηθήσεις. Δεν πρέπει να το κάνω. Δεν πρέπει να. Να το γιατί κατάλαβες. Εντάξει, απλώς εκκλίνεις. Δηλαδή, ζάτι, να έρθω. Ναι, αλλά με έδιωξε. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στην πρώτη, ας πούμε. Πρώτη φορά στην καριέρα μου κάποιος, εντάξει, αν τη Σπάρτα που με έκανε. Ναι, ξεκίνησε ήταν ανταλλαγή. Ναι, αλλά με έδιωξε ανταλλαγή. Τι όταν τελειώνες. Ναι, ναι. Ποιος ήταν πρόεδρος τότε. Ο Πέτρος Σάβα. Ο Πέτρος Σάβα. Πριν που ήταν ο Κουλούμπρης προπονητής. Ναι. Και όταν έδιωξαν τον Πέτρο, γιατί δεν πήγαμε καλά, έδιωξαν, και ήθελαν να με βάλουν προπονητή παίχτη. Ναι. Και εγώ δεν δέχτηκα. Δεν ήμουν έτοιμος να το κάνω αυτό. Εντάξει, μπορούσα να το κάνω, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να πάρω μετά τον άντρο την ομάδα. Γιατί έκατσα με κάποιους. Πέτρο Σάβα με φώναξε. Εγώ δεν δεχτήκα και σε ένα μήνα με έδιωξα. Ήταν πρώτη κατηγορία μας τότε ή δεύτερη. Όχι, δεύτερη. Δεύτερη κατηγορία. Ήταν άνοδο. Μετά κατάφερα να βγω. Να είναι πάνω. Αλλά ήταν και ο Σάσα Ιωάννοβιτς προπονητής μετά το Κουλουμπρίς. Εκεί εποχή με έδιωξα και μετά. Νίκη, νομίζω με τον Νίκη. Ήταν εκείνη η χρόνια άλλαξαν τρεις προπονητές. Και με Νίκη, νομίζω, Παπασκευή. Βγήκαν, ναι. Βγήκαν πάνω. Δηλαδή κατάφεραν. Και εγώ πήγα Τρασίβουλο μετά. Πίσω.
Α, ξαναπήγες πίσω Θρασιβούλιο. Ναι, είναι την τελευταία εξάμηνο το, της... Και τερμάτισες καριέρα. Και τερμάτισα στο 37. Ήταν χειρότερη εξάμηνο. Χειρότερο χρόνο. Ολυμπιακό και Θρασιβούλιο ήταν τελευταίος χρόνο. Τελευταία ποδοσφαιρική σεζόν. Ναι, ναι, ήταν. Ναι. Και τέλειωσες και είχαμε πει ότι άρχισε να ασχολείσαι σιγά σιγά με το manager ηλίκη. Ναι. Αυτά, αυτά. Παίζοντας την και καμιά 35-40 συμμετοχή με την Εθνική Σλοβακία. Έχω 26. 26? Είχατε. Περίμενε με τη Τσεχοσλοβακία ή με την Σλοβακία. Εγώ έχω φτάσει ελπίδων Τσεχοσλοβακία. Ελπίδων ήμασταν πολύ δυνατοί. Ήταν τότε Νέντβετ. Ναι, ήσουν 20 χρονών όταν έγινε η ανεξαρτό. Δηλαδή ήμασταν. Τελευταίο προκριματικά που έπαιξαμε ήταν Ελπίδων, ήταν Τσεχοσλοβακία ακόμα. Και έπαιξαν πολύ Σμίτσερ, Μπέργκερ. Ναι. Που έπαιξαν λίγο. Και το 96 πήγαν. Νέντβετ, Μπέιμπουλ. Κόλερ. Κόλερ όχι. Κόλερ είναι στην ηλικία, αλλά Κόλερ άργησε να. Παίξει ποδόσφαιρο. Ναι, άργησε, ναι. Να φάνει. Αυτό... Γιάν Κόλερ. Ναι. Έχω ιστορία μαζί του. Εγώ ήμουν στην πρώτη ομάδα στη Σπάρτα και αυτόν τον. Ήταν στην Λία. Αυτόν τον έφεραν στην δεύτερη τη ομάδα τη Σπάρτα από πέμπτη κατηγορία. 19 χρόνια ήταν και εγώ 19. 20 είναι έξω. Και τον έφεραν και εγώ ήμουν τραυματίας. Κάτι είχα και πήγα ένα παιχνίδι να παίξω για δεύτερη για να συνέλθω. Να πάρει λεπτά. Να πάρω λεπτά, ναι. Και παίξαμε μαζί. Συμπαίχτες μπροστά. Αυτό το έφεραν εκεί. Συμπαίχτες. Και ήταν βρεμένο το γήπεδο. Και αυτός είχε τέτοιο πόδι. Αυτός τότε δεν είχε παπούτσια με τους τάπους. Δηλαδή δεν μπορούσε να βρει. Και έπαιξε με τα Copa Mundial. Με τα, ξέρεις, χωρίς τάπους. Και παραγκλίστρους. Ξέρεις πόσο μεγάλος. Χιλιόμετρα. Ο οποίος έκαμε τρομερή καριέρα μετά. Μετά εγώ έφυγα από την Σπάρτα με αυτόν τον τρόπο. Και στη Σπάρτα τον πήρε ένα Γερμανός προπονητής, ο Σούντερμαν, και τον έβγαλε πρώτη ομάδα. Αλλά ήταν και ο Λόκβεντς, τα Χαστέρι, Λόκβεντς, και ο Κόλερ. Αλλά και οι δύο μέτρα, ξέρεις, δεν μπορείς να παίξεις με δύο μέτρα. Δηλαδή, και τον Κόλερ πάντα ήταν δεύτερος. Δηλαδή, πίσω από το σκουράβι. Ναι. Και ήταν ανάμιση χρόνο και δεν έπαιζε, ξέρεις, τον κοροϊδεύα, ξέρεις, αστιεύκα. Ψηλός και... Ναι. Και δεν ήξερε να μιλάει. Τότε ήταν η Άννη, ξέρεις, είναι πολύ καλός, ταπεινός άνθρωπος. Ναι. Είναι, ξέρεις, έχει κάτι βίντεο που μιλούσε, γελάει τώρα αυτός πάνω στα βίντεο. Και μετά τον πήγε Λόκερεν. Βέλγιο. Τον πήρε ένας μάνατζερ εκεί, Λόκερεν. Και πέταξε. Ναι, πήγε Άντερλεχτ. Όχι, Λόκερεν, Άντερλεχτ. Έπαιξε αντίπαλος του. Ναι, Άντερλεχτ. Ζενίτ. Όχι, Άντερλεχτ, Ντόρτμουντ. Ντόρτμουντ και... Εντάξει, όσο μεγάλωνε, μάθαινε και μπάλα. Όχι, ήξερε μπάλα. Όχι, μπάλα, ναι. Ήξερε μπάλα. Αυτός ήξερε μπάλα. Απλά... Ήταν πιο βαρετό στι κινήσει. Ναι, ναι, ήταν... αλλά ήξερε. Αυτό ήταν το στοιχείο του. Ότι... Τεχνική, ρε, βάζω. Αυτό λέω. Όσο... Ναι, ναι, διότι... Ήταν πάντα. Ναι, στο τέλο τη καριέρα, όσο τον παρακολουθούσα, σου έδειχνε ότι ήξερε και μπάλα. Μα, και νόμιζε ότι σιγά σιγά. Μαρκάρι και τον Χάρι ο Χαραλάμπου. Δεν μπορεί. Όχι, εκράν την μπάλα ο Χάρι ο Χαραλάμπου. Και λέει ο Χάρης, βλέπω έναν πόδι και έρχεται από πάνω μου. Χάρης, τόσο ζητά. Τι είναι του το λαλί, ο Χάρης. Ναι, ναι. Ήταν, ήξερε μπάλα. Το φαίνεται από μικρό, ήξερε μπάλα. Ναι. Γιατί, αλλά ήξερε να χρησιμοποιεί το κορμί του. Εντάξει, αφού μέχρι τώρα είναι καλύτερο σκόρερ, δηλαδή η εθνική είναι καλύτερο σκόρερ. Δηλαδή έβαλε το πιο πολλά γκολ στην Τσεχή. Ναι, Τσεχία. Σταμάτησε τελείως, βγήκε έξω από το ποδόσφαιρο. Δεν είναι που ποτέ, ναι. Όχι, μένει Μονακό. Εκεί σταμάτησε η καριέρα του. Βλέπεις το κάπου. Δηλαδή, μου έρχεται πίσω έτσι πηγαίνοντας πίσω το 96 στην Αγγλία που ήταν το Euro. Ναι. Ήταν πρώοι συμπαίχτες σου. Ναι, αυτό τέλο σου πω. Έχω μια ιστορία. Έχω πολλές ιστορίες. Ναι, ωραία να τα ακούνε εκεί. Όταν τη Σπάρτα. Εγώ ήταν 19 χρονών στη Σπάρτα. 19. 18,5. 19,5. Και ήταν τσεχοσλοβάκικο πρωτάθλημα. Δηλαδή, εγώ έχω πάρει.
Εγώ είμαστε δύο παίχτες που έχω πάρει σλοβάκικο πρωτάθλημα, τσεχικό πρωτάθλημα και τσεχοσλοβάκικο. Ναι. Έχω και τα τρία πρωτάθληματα. Και με τη Σπάρτα ήταν το πρώτο μου πρωτάθλημα Τσεχοσλοβακία. Ήταν τελευταία χρονιά. Ήταν Γενάρη και έπαιξα δύο παιχνίδια βασικός και 5-6 αλλαγή. Και που τελείωσε ήταν το τελευταίο μάτς, προτελευταίο μάτς που ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ήταν μες στην Νίτρα, στη Σλοβακία που έπαιξαμε. Και το πρωί ήταν ο Χουρίν, το Ντούσαν Χουρίν, προπονητής ήταν τότε. Και αυτός ήταν, ξέραμε ότι να τελειώνει στην Σπάρτα και πάει η Εθνική Τσεχίας. Και ήρθε και το πρωί και με πήρε στην πλευρό και μου λέει: Ιώσεφ, θέλω να σκεφτείς σοβαρά να πάρεις την τσεχική υπηκότητα. Οι γονείς σου ήταν και οι δύο Σλοβάκοι. Ναι. Απλά τότε να σου εξηγήσω. Δηλαδή, θέλω να σκεφτείς. Ο Ουρίν είναι Σλοβάκος στο μεταξύ. Ναι. Δηλαδή είναι Σλοβάκος. Απλά ζούσε χρόνια στην Τσεχία. Ναι. Και μου λέει: Γιατί σε υπολογίζω για τη νέα τσεχική εθνική. Σε υπολογίζω. Δηλαδή, σε έχω στο μυαλό, ας πούμε. Θέλω να το σκεφτείς σοβαρά. Και ήταν το 1993 καλοκαίρι. Και εγώ εντάξει. Διάλεξε τη πατρίδα. Εγώ ήμουν Σλοβάκος, δεν μπορούσα. Ναι, ήταν και μητσίδρε. Ήταν 19,5 Δεν μπορούσα να το. Δεν είχα ούτε σκέψη να το κάνω. Απλά τώρα λέω, αν το σκέφτηκα λίγο. Καλύτερα. Την προοπτική τη Τσεχία σαν πιο μεγάλη χώρα. Μετά, νομίζω μου στήχιζε αυτό ότι έφυγε από Σπάρτα γιατί ήμουν Σλοβάκος. Ναι. Περίμενε, μετά που έγινε η ανεξαρτοποίηση. Ανεξαρτοποίηση των δύο κρατών, ο Σλοβάκος δικαιούταν να παίξει στο τσεχικό πρωτάθλημα. Βέβαια. Δεν λογαριζόταν ξένος. Και εγώ, γιατί εγώ 1993 ήμουν μόνικος κάτοικος Τσεχίας, ήταν εύκολο να γίνεις Τσέχος, να πάρεις. Το χαρτί. Μόνο να κάνεις ένα χαρτί ότι θέλεις να γίνεις Τσέχος και σου. Δηλαδή ήταν ένα χαρτί, δεν ήταν τίποτα. Γιατί ήμουν, έμεινα στην Τσεχία, είχα την. Ήσουν παίχτης και τη Σπάρτα. Είχα και την διεύθυνση, ήμουν στην Πράγα. Τσεχία. Ναι, στην Τσεχία. Δηλαδή ήταν πολύ εύκολο να γίνω Τσέχος. Ναι, ναι, ήταν. Ναι, και θυμάμαι ότι το 1996 που ήμουν στην Αγγλία και έβλεπα την Εθνική Τσεχία, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ήταν. Μεγάλωσαν μαζί μου. Μεγάλωσα μαζί σου. Όλοι, όλοι, όλοι. Γιατί, και θα παίξατε στην Ελπίδο μαζί με αυτούς. Όλοι, όλοι. Αυτή η έννοια. Αυτή τους πριν λίγο. Σμίτσερ, ναι, Γιάν Κόλερ. Αυτή η έννοια ήτανε, έκανε μπαμ στο 96. Ναι. Από εκεί ξεκίνησαν όλες τις καριέρες. Δηλαδή, ήταν και, και, το 2000, και, πήγαν, ήταν και το 2004 η Ελλάδα στον ημιτελικό. Ναι, αλλά ήταν η γενιά αυτούς. Ναι. Τούτη ήταν. Ρωσίτσκι. Ρωσίτσκι. Ρωσίτσκι είναι πιο μικρός όμως. Πιο μικρός και πήγε Ντόρτμουντ μετά αυτός. Ναι, Ντόρτμουντ και μετά Αρσενάλ. Mm-hmm. Απλώς το 2004 ήταν και στον ημιτελικό με το Sudden Death. Ο Νέντβεντ ήταν 32, ο Μπέργκερ ήταν, ο Σμίτσερ ήταν όλοι 30. Μα και ήταν όλοι έμπειροι σε μεγάλες ομάδες. Ήταν και που πίσω μικροί, Ρωσίτσκι, ήταν άλλοι, ο Ιφαλούσι, ήταν ο Ιανκουλόφσκι, ήταν άλλοι μικροί. Που έβγαινα. Ήταν πολλά καλή ομάδα τότε. Αλλά η έννοια. Ήταν αυτοί που μεγάλωσαν μαζί μου. Δηλαδή είχαμε πάρα πολύ καλή εθνική ελπίδων εκείνη. Αυτοί οι παίχτες έπαιξαν σχεδόν 15 παίχτες και όλοι έπαιξαν εθνικές. Ναι. Οι Σλοβακίες, οι Τσεχίες. Και σε μεγάλες ομάδες. Πώς είναι, βρε Ιώσεφ, βλέποντας και ζώντας στην Κύπρο. Δηλαδή είσαι μισός Κύπριος πλέον, να το πω. Έτσι, εγώ νομίζω πέρασα από όλες τις περίοδους της. Πώς. Του ποδοσφαίρου. Του ποδοσφαίρου, ναι. Και είμαι τυχερός που ήταν. Εκείνη στην την Κύπρο εποχή. Που ήταν τρεις ξένοι μόνο. Ναι. Μετά σε δύο χρόνια έμειναν. Πέντε. Ναι. Όχι, μετά. Επόμενη χρονιά. Η πρώτη χρονιά ήταν τρεις. Μετά πέντε. Την δεύτερη χρονιά ήταν πέντε. Και μετά ήταν πάλι πέντε. Και μετά έγινε το μπαμ. Ναι. 15. Ναι, εντάξει, τώρα είναι και 20. Τώρα, κάμαρα και 20. 17 αφού δικαιούνται. Ναι, 17. Άννα και κατηγορία Β. Πώς είναι, βλέποντας και την Κύπρο τόσα χρόνια, και θα έρθω στο κομμάτι Εθνική Κύπρου, διότι παίξεις και Εθνική Ελπίδων, τι είναι το πρόβλημα το μεγάλο νιώθεις, διότι είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, δεν μας πεις εσύ ποιος θα μας πει. Δεν έχουν. Μεν του πεις. Αυτή η νοοτροπία που έχουν Κύπροι είναι που είχαμε εμείς την νοοτροπία που ήταν Κύπροι. Ποδοσφαιριστές ή ομοσπονδία. Ποδοσφαιριστές. Ναι, εντάξει, εγώ βάζω. Ήταν νοοτροπία και τότε που ήρθα εγώ,
ότι στην Κύπρο είμαστε βασιλιά, ήταν βασιλιάδες δηλαδή, ήταν αστέρια, ήταν... Μόλις βγήκαμε έξω από την Ευρώπη, χάσαμε ας πούμε στην Μπρούζ 7-0, αφού είμαστε μόνο Κύπροι μέσα. Κατάλαβες, δηλαδή αυτό το είχαμε... Losers. Όταν προσδιορίζαμε αεροπλάνο, ήμασταν Κύπροι, μικροί ας πούμε, ναι. Μικρή χώρα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κατάλαβες, είναι αυτή η νοοτροπία που τώρα νομίζω είναι ίδιο με την εθνική. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν, νομίζω οι παίχτες οι Κύπροι πρέπει να καταλάβουν... Να πιστέψουν. Ότι, να πιστέψουν και να καταλάβουν ότι μεγάλες μεταγραφές γίνονται μέσω εθνικής. Ναι, δεν που γίνεται, είναι σκάουτερς οι περισσότεροι. Δεν γίνεται μέσω ομάδες, κλαμπ. Ναι. Ναι. Πόσο πολλές να παίζει από Ελ στο Champions League 8, δεν τα κάνει αν η Κύπρος τα έμπαινε σε ένα ευρωπαϊκό, τα ήταν. Θα έφευγαν παίχτες να πάνε μετά. Παίχτες. Ναι, γιατί βλέπεις. Δεν είναι μόνο αυτός ένας λόγος. Έχει ναι. και πιο πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο, αλλά αυτός είναι ένας από τους βασικούς. Δηλαδή. Το, η μη αυτοπεποίθηση, δεν έχουν την αυτοπεποίθηση και είμαι ο Κύπριος το ενός εκατομμυρίου που, μέχρι πού να πάω. Δεν έχουν και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουν. Ας πούμε, υπάρχει ταλέντο πιστεύεις. Γιατί παίχτες υπάρχουν αφού και... Δεν μπορεί να πεις δεν υπάρχει ταλέντο, Ρεβασό. Ταλέντο σε όλο τον κόσμο υπάρχει ταλέντο. Το ταλέντο μετά είναι πώς θα το αξιοποιήσεις αυτό το ταλέντο, πώς θα το δουλέψεις. Πώς θα του βάλεις μες στον μυαλό θέμα, να σκέφτεται, είναι πολλά και, πράγματα. Είναι θέμα και προπονητές στην εθνική, ξέρεις, να φτιάξουν ένα ομάδα, ξέρεις, ομάδα εθνικής δεν μπορείς να φτιάξεις που 40 παίχτες. Πρέπει να έχεις δικούς σου 16-17. Ναι. Πιο μικρό αριθμό. Πιο μικρό αριθμό και να δουλεύεις με αυτό με στόχο, καταλάβεις. Ναι. Να διαλέγεις, σίγουρα να διαλέγεις αυτούς που πιστεύεις σε αυτούς και είναι... Είναι μεγάλη τέχνη για να είσαι προπονητής της εθνικής. Δηλαδή δεν γίνεται να αλλάξεις 40 παίχτες στην Κύπρο. Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει κιόλας 10 σήμερα, λέω ένα αριθμό 20 σήμερα, στην άλλη μου κλίση που τους 20 να καλέσω τους 7, να καλέσω άλλους 13. Δεν γίνεται. Αυτό το... Εντάξει, όμως ας πω κάτι, εδώ υπάρχει ο κορμός όμως. Ναι, επειδή δεν έχουμε και πολλούς Κύπρους να παίξουμε. Ο Κέρος, ο Λαϊ, η Φύση, ο Καστάν. Εγώ το βλέπω. Απλά ξέρεις, στο προηγούμενο όμιλο ήταν στη Σλοβακία, ξέρεις. Ναι, μαζί. Μαζί. Ναι. Και εγώ, γιατί έκανα. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στην Κύπρο. 0-2, νομίζω. Ήταν 0-0, η ισοπαλία. Α, 0-0. Και εγώ έλεγα ότι είναι η εθνική Κύπρου που μπορεί να κάνει ζημιά στους μεγάλους. Ναι. Και εδώ ήταν το πρώτο match, ήταν Κύπρος. Σλοβακία. Και τέλειωσε 0-0. Αλλά ο Κωστένογλου προπονείται νομίζω. Ναι, πρώτο μάτσο. Ναι, ναι. Πρώτο μάτσο. Πρώτο μάτσο. Ξεκινήσαμε αυτό καλά. Θέλω, ναι. Ήταν το πρώτο μάτσο. Ναι. Και εγώ έλεγα στη Σλοβακία, σε όταν παίζει Κύπρο-Σλοβακία, μία ήταν Κύπροι και Σλοβάκοι το ίδιο. Δηλαδή, και εγώ έλεγα στη Σλοβακία ότι Κύπρος είναι επικίνδυνη ομάδα, πολύ επικίνδυνη και έχει κάποιους παίχτες που έχουν την ποιότητα. Ναι. Να μας κάνουν ζημιά. Και είναι καλή εθνική και νομίζω μεγαλώνει. Δηλαδή να γίνει και πιο δυνατή. Αυτό το μάτι ήταν έτσι. Δηλαδή, το πρώτο μάτι ήταν πολύ. Ήταν 50-50. Ήταν 0-0. Για μας ήταν μεγάλη αποτυχία. Για Κύπρο ήταν τάχα. Αλλά από αυτό το μάτι ξεκίνησε Κύπρος. Έκανε μόνο ένα αποτέλεσμα καλό στη Σλοβενία ή δεν ξέρω κάπου με τον Κωνσταντινόγλου. Ναι, δεν έκαμε μετά. Και μετά το έχασε. Ναι. Για μένα ο Κωνσταντινόγλου τα έχασε. Δηλαδή έχασε. Μα είχε δύο καλά πρώτα αποτελέσματα. Ναι, έκανε Σλοβακία και μετά κέρδισε. Έθιμε ποια ήταν. Με Σλοβενία, κάτι καλό αποτέλεσμα. Ναι. Άλλο. Έκαμε έξι ήττες νομίζω. Μετά τα έχασαν δηλαδή. Ναι. Δηλαδή έγινε χειρότερη ομάδα στο όμιλο. Δηλαδή ήταν, μετά. Ήταν η χειρότερη. Ήταν Σλοβακία και ήταν πολύ αδύνατη. Δηλαδή, ήξερα και τους παίχτες τους Κύπριους και ας πούμε βλέπεις ότι δεν πιστεύουν τίποτα στον εαυτό τους. Δηλαδή, ναι, πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου γιατί όπως είναι τα δεδομένα φέτος λέω γενικά στο ποδόσφαιρο είναι τεράστιες οι διαφορές οι οποίες έχουν οι εθνικές ομάδες. Όχι. Θα σου βάλω την Ιταλία... Την Ισπανία, παράδειγμα, και πάλι τούτες. Και μέχρι αυτούς μπορείς να τους χτυπήσεις. Ναι, και μπορείς αυτούς, ειδικά στην έδρα σου. Γιατί βλέπουμε και παραδείγματα, η Βοσνία, το Μαυροβούνιο, που έπαιξε την Ιταλία, απέκλεισε την και πήγε μετά, τα ξέχασε στην Πορτογαλία.
στο μέγεθος του Μαυροβουνίου, το οποίο θυμούμαι εγώ τότε το 2009. Γιατί πάει τόσο πίσω, σε συλλογικό επίπεδο πάντα αποκλείουμε τις ομάδες από το. Και βλέπεις ότι μπήκε και έπαιξε στο Euro, συναγωνίζεται. Τώρα και μικρές ομάδες έχει. Έχεις μικρηθεί διαφορά. Απλά ο Κύπρος πάει πίσω-πίσω. Τελευταία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εγώ, εντάξει, ο Μάριος είναι. Να σου πω κάτι, εγώ παίζει σημαντικό ρόλο. Και κάποιοι παίχτες οι οποίοι δεν έχουν μεγάλο χρονομικό διάστημα. Αγωνιστικά λεπτά στις ομάδες τους. Αγωνιστικά λεπτά. Όμως, πιάνω παραδείγματα. Σαν ο Λαϊφής παίζει εξωτερικό. Ο Πιέρος παίζει εξωτερικό. Ο Πίτας. Συνέχεια στον Απόλλη. Ο Ανδρέου παίζει εξωτερικό. Στη Σαρλερουά. Ο Καστάνος. Ο Καστάνος παίζει εντάξει. Εντάξει, όμως εξωτερικό. Πρώτη κατηγορία Ιταλίας. Λέω έχει παίχτες. Ο Σέλης, ο Ιωάννου. Ο Νικόλας Ιωάννου. Του. Δηλαδή υπάρχουν παίχτες. Δεν μπορώ να πω ότι. Κορμό υπάρχει, γιατί εγώ ξέρω τους παίχτες. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εγώ νομίζω είναι θέμα προπονητή. Δεν ξέρω αν είναι. Προπονητή νοοτροπίας μερικές. Νοοτροπίας και. Δεν ξέρω, ήταν μεγάλη ευκαιρία. Πάντως, πολλά ερωτηματικά που ταλανίζουν την εθνική. Δηλαδή, σκέφτεσαι, δεν ξέρει ποια είναι η λύση. Κάποιες φορές. Κάποιος να σου πει το ένα πράγμα, κάποιος άλλος να σου πει το άλλο πράγμα. Είναι θέμα να κάνει ένα σύνολο, ένα καλό σύνολο. Όχι, να έρθω να σου πω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα είμαι εθνική ομάδα, συμφωνούμε. Δεν ξέρω, να μου πει εσύ στη Σλοβακία. Σαν έχεις παίχτες στο εξωτερικό. Όταν έχει εθνικές ομάδες, κάνουν κάτι πριν το οποίο μπορεί να φέρουν τους παίχτες, μπορεί να βρεθούν κάπου διάμεσα. Πολλά δύσκολο λόγω των υποχρεώσεων του σύστημα. Μα σκέφτηκα το και εγώ. Μήπως προπονιούνται με την εθνική ομάδα περισσότερο, δεν μπορούν. Κατόλου. Εσείς νομίζω παραπάνω καλέτε. Γιατί είναι πολλές υποχρεώσεις στις ομάδες τους. Δηλαδή δεν είναι απλά. Εμείς είχαμε τον προπονητή μου, Κόζακ, που στην Κόσιτσα που περνάμε τα πρωτάθλημα ήταν δικό μας και αυτός έκανε πολύ καλή δουλειά στην Εθνική Σλοβακία. Δηλαδή έκανε τη Σλοβακία μεγάλη ομάδα, ας πούμε. Μπορείς να χτυπήσει και τους. Δηλαδή, οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε. Δηλαδή έκανε. Εντάξει, ήταν Βάις και μετά όμως Κόζακ και μέσω Εθνικής πουλήθηκαν. Αρκετοί παίχτες σε μεγάλες ομάδες και αυτοί τώρα τη τραβάνε την ομάδα. Εντάξει, τώρα σταμάτησαν κάποια αστέρια, σαν Χούμποτσαν που ήταν εδώ, Σκέρτελ, Χάμσικ, κάποιους Σλοβάκους που χρόνια που ήταν πάνω τους. Ο Χάμσικ που είναι Τουρκία τώρα. Τουρκία, ναι, αλλά σταμάτησε από εθνική. Σταμάτησε από εθνική. Να σε ρωτήσω κάτι, από την εθνική ομάδα της Σλοβακίας, ένα ποσοστό. Πόσοι παίζουν στο εξωτερικό, 80-90% παίζουν στο εξωτερικό. Και όλοι. Και 100%. Και 100%. Μπορεί να μην παίζει κανένα στο local πρωτάθλημα πλέον. Δύσκολα. Δεν μπορώ να στη Σλοβάν έχει κανένα παίχτη. Ναι, Σλοβάν. Που παίζει εθνική. Σλοβάν μπορεί, ναι. Σλοβάν. Ξέρεις, Σλοβακία είναι. Πρωτάθλημα της Σλοβακίας είναι πολύ χαμηλό μισθοφόρο. Δηλαδή, οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί. Εκτός από τη Σλοβαν. Δηλαδή, η Σλοβαν, το budget της, πόσα θα το παρουσιάσει. Από ελ. Πράγματι 10 εκατομμύρια. 10-12 εκατομμύρια. Το οποίο είναι για στόχος για να χτυπά ομίλους του ευρωπαϊκού κάθε χρόνο. Μπράβο. Είναι φέτος μέσα σε ομίλους. Ήτανε, αλλά. Αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε, νομίζω. Τα Europa Conference. Αυτή ήταν, αφού ήταν πρωταθλήτρια, πήγαινε Champions League. Έπαιξαν με Ολυμπιακό. Έπαιξαν, ναι. Έχασαν και από Ολυμπιακό. Έμειναν Conference, νομίζω. Ολυμπιακό ήταν δύο σου πολύ. Πέρασαν στο Conference. Ναι. Πέρασαν σαν δεύτερη, νομίζω κάτι. Ναι. Πέρασαν. Ναι, νομίζω. Πέρασαν σαν δεύτερη. Ναι. Είσαι Ολυμπιακό ή Ομόνια. 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 Δεύτερο Ολυμπιακός, τρίτο Ανόρθωσης και πάει. Νιώθεις περισσότερο Ομόνια. Εντάξει. Περισσότερες επιτυχίες. Παρακολουθώ και τους δύο. Δηλαδή, δεν είμαι ας πούμε. Αλλά είμαι Ομόνια, ναι. Παραπάνω. Κρατάς επαφή με τον κόσμο, τους παλέμαχους της Ομόνιας. Λίγο, κάποτε. Πήγαινα να παίξω. Αλλά νομίζω, ξέρεις, το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω ότι είμαι στην Κύπρο. Τώρα μπορεί να μάθουν ότι είσαι στην Κύπρο. Προσπαθεί να πάρω τον Google μήνα. Την Google νομίζω κάνει την ομάδα. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος.
Μπορεί να σε πάρει ο Απλώς απλώς στους παλέμαχους τρέχει πρώτα η καρδία μας και μετά έρχομαστε εμείς. Μπορεί να σε πάρει μεταγραφή στους παλέμαχους της ΑΕΛ ο Μάριος. Ναι, θέλουμε σέντερφο γιατί έμεινα έξω από τώρα να σε πάρω στην ΑΕΛ. Πας και βλέπεις Ομονία ή όχι πολύ? Είναι αυτό που μου λες, δεν μπορείς στον κόσμο πολύ. Στην τηλεόραση. Κάποτε πάω. Κάποτε όχι, τηλεόραση παραπάνω. Πρόσφατα είχε μια βράβευση Ομόνια μέσα στο γήπεδο. Ποιο σε βραβεύσε, ένα που είσαι. Έτσι μου, δεν ήξερα βέβαια. Α, ήταν η ομάδα η παλιά, δεν είσαι. Ναι, ήταν αυτή, ήταν Καϊάφα και αυτή. Α, Καϊάφα, Κανάρη και όλοι αυτοί παλιοί, ναι. Με η Ομόνια πήρε πρωτάθλημα. Όχι, ναι. Κύπελο. Εγώ στην ναι, Κύπελο, ναι. Αλλά στην Κύπρο δεν έχω πάρει πολλά τίτλου. Κύπελο, ποιον κέρδισε τελικό? Διγενή. Α, το 2-0. Δεν έπαιξα ούτε. Ήταν το παιχνίδι που αποκλειστήκαμε εμείς. Από τη Διγενή. Ναι, στους ημιτελικούς. Ναι. Και δεν έπαιξε στον τελικό? Ναι, ήταν Μούσα ο πρώτος. Μούσα Γκούνι. Μούσα Γκούνι, εγώ ήμουν στον πάγκο. Ήταν Χάουαρτ προπονητής. Χενκ Χάουαρτ, ναι. Και δεν έπαιξα τελικό, όχι. Ήταν και Βαγκουστής. Ναύτη, ναι, ο Γιώργος ήταν. Ήταν Γιώργος, Γκούνι και εσύ. Και βράζε στον πάγκο. Ναι, και εμείς έφραζαμε το, με φάση. Εφογλάσαμε το. Εσύ έπαιξες με Βαγκουφτσί? Έπαιξα, ναι. Στο Αποέλελ, ναι. Είπα του λέω του ρε Γιώργο, αν μας βάλουν και τους δύο μπροστά θα βγούμε έναν αντεπίθεση το 2000 με την ταχύτητα. Μα και ο Γιώργος ασχολήθηκε κάποια στην εποχή με το manager. Ναι, ήταν. Ο Γιώργος ήταν του Νικόλα και νομίζω είχαν τον Φουρτούνι στην αρχή. Τον Κώστα τον Φουρτούνι. Τον Κώστα, ο Γιώργος τον είχε που την αρχή. Μα ο Γιώργος είχε παίξει Ιταλία σαν νεαρός στην Φιωρεντίνα. Ναι. Ο Γιώργος, τον Φουρτούνι μεγάλωσε ο Γιώργος. Νομίζω τώρα, τότε τον Γιώργο πήραν το για μοντέλο και κάτω. Και ύστερα, άμα τον Γιώργο ήταν παίχτης, έλεγε σου να Μετά όμως, το έλεγα, νομίζω που πήγε η Γερμανία, τον έχασαν εκεί που πήγε η Γερμανία. Ο Φορτούνης. Του πήγε κάπου Γερμανία να παίξει. Μα τώρα είναι Ολυμπιακό, αλλά είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, δεν έπαιξε ένα μισή χρόνο. Τώρα επανήλθε, νομίζω. Ναι, το παρακαλώ, εντάξει, είναι πολύ καλό παίχτη. Ήταν. Ξέρε μπάλα, τεχνίτη. Ήταν καλό παίχτη. Κέρδισε από το ποδόσφαιρο, έτσι, Ιωζέ. Ναι, κέρδισε. Και λεφτά και αναγνώριση περισσότερο. Ναι. Τα λεφτά, εντάξει, μετά αν τελειώνει το ποδόσφαιρο, τι σκέφτεσαι, μόνο τα, δηλαδή σου μείνουν, αλλά εγώ πώς τα βλέπω, δηλαδή στο τέλος, ας πούμε, αν την καριέρα πρέπει να κυνηγάς λεφτά, νομίζω. Ναι. Δηλαδή, ένα καλό συμβόλαιο. Πρέπει να κυνηγάς λεφτά. Μπορεί να ζήσεις. Γιατί στο τέλος είναι τα λεφτά μέτρουν που να σου μείνουν. Τα τίτλοι είναι. Απλά τις αναμνήσεις, δηλαδή είναι το αυτό που σου μένουν συνέχεια. Διότι δηλαδή είναι short καριέρα. Είναι short. 20 χρόνια maximum. Μα 20 αλλά και στα 20 είναι να πιάσει λεφτά. Μπορεί να πιάσει στα 5-6 χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό για τους νέους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, νέους ποδοσφαιριστές που να φτάσουν σε μια ηλικία που να τερματίσουν την καριέρα τους. Να ξέρουν τι θα κάνουν μετά για να μην βρεθούν. Είναι μεγάλο θέμα αυτό το πράγμα. Μεγάλο θέμα. Θέλεις καλούς. Γιατί και στην Κύπρο όσα λεφτά και δεν σου αρκούν για όλη να ζήσεις μια ζωή. Ναι. Δεν είναι πρωτάθλημα που μπορείς να παίρνεις τόσα λεφτά για να. Έχει άλλα προαθλήματα που. Ακριβώς, αλλά και να παίρνεις 1,2-3 εκατομμύρια το χρόνο, πάλι μπορείς να τα φάεις. Είναι θέμα πώς να. Βέβαια, πώς τα χειρίζεσαι. Διαχείριση είναι. Αλλά εντάξει, στην Κύπρο είναι πιο δύσκολο να κάνεις τόσα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ έκανα λεφτά, αλλά δεν τους φτάνουν. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις δουλειές. Δηλαδή, μπορεί να είχα περιθώριο. Κάποια χρόνια. Να κάτσεις, ας πούμε. Να κάτσεις λίγο να σκεφτείς τι να κάνεις. Αλλά μετά πρέπει να δουλέψεις. Αλλά δεν σου φτάνουν. Δηλαδή πρέπει. Πόσες ομάδες έπαιξες ποτέ, μέτρησες πόσες ομάδες ήταν? Δεν το μέτρησα. Όταν μέσα σε τρεις ομάδες έπαιξες σε τρεις ομάδες. Είπες ποιος τώρα, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Έπαιξα σε αρκετές ομάδες. Αλλά είμαι τυχερός που έπαιξα συνήθως. Έπαιξα σε πρωταγωνιστικές ομάδες. Δηλαδή που πήγαν για. Ψηλούς στόχους. Για πρωτάθλημα. Αυτό ήταν τυχερό γιατί αυτό που έζουσα στο τέλος με το Ρασίβολο ή. Δεν ήθελες να το ξέρεις. Ξεχνάς και το ποδόσφαιρο που ξέρεις αν πέτσε τις ομάδες. Ήταν. Δεν θέλω να σας πω έξω από το τύπος. Τι κρατάς έτσι σαν πιο καλή σου χρονιά
από όλη την καριέρα σου? Εντάξει. Τι καλύτερες χρονιές. Νομίζω καλύτερη χρονιά μου ήταν στην Κόσιτσε, πρώτη χρονιά. Που... 91? 90... Όχι, όχι, Κόσιτσε. Ήταν 90... 96. Α, με, 90... ναι, sorry, Κόσιτσε. 96. Ναι. 96, ναι. Που γυρίζα πίσω Κόσιτσε και, και ήμουν πρώτο σκόρε και πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα για την Κόσιτσε. Και... παίξατε Champions League. Και αμέσως σε δύο μήνες μπήκαμε στους ομίλους Champions League. Και ήμουν... ποιες ομάδες αποκλείσατε τότε, θυμάσαι? Ήτανε... τότε δεν ήταν τρεις γύροι. Ήταν δύο. Ήταν δύο. Αποκλειστήκαμε μια Ρεϊκιάβικ. KR Ρεϊκιάβικ, ναι. Και Σπάρτακ Μόσκο. Αυτό ήταν. Σπάρτακ Μόσκο, ναι. Κερδίσαμε. Ήταν μια εύκολη κλήρωση τότε. Όχι, εντάξει, Ρέικιαβικ με Ισλανδία ήταν. Αυτό έπρεπε, αλλά Σπάρτα μου ήταν πάρα πολύ. Ήταν surprise. Ήταν surprise για Σπάρτα, γιατί του κερδίσαμε 2-1 εδώ, στην Κόσιτσε. Έβαλα και γκολ. Και εκεί 0-0, αλλά είμαστε στην περιοχή όλοι. Αντέξατε. Έβαλα τρία λουκάρκα. Ήταν καλή ομάδα Σπάρτα Μόσχο. Βέβαια. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή μας έκλεισαν. Και παίξατε μετά Manchester United, Juventus και... και Feyenoord. Ήταν πολύ δύσκολο όμιλο. Άρα έπαιξες και Old Trafford και Comunale. Ήταν Dele Alpi. Παλιό Dele Alpi. Ναι, ήταν Dele Alpi. Παλιό Dele Alpi. Ήταν Zidane, ήταν Manchester United τότε... ένα χρόνο μετά πήραν το Champions League. Ναι, που κέρδισαν την Bayern το 2-1. Το 2-1. Το 3-2. Το 2-1. Το 89-90 που μιλάνε. Ναι, York. Το 98 ήταν. Ο York. Σόλσκερ. Σόλσκερ, μπράβο. Σόλσκερ. Φτάνουμε στο τέλος και ήταν εκείνη η χρονιά η πιο καλή Κόσιτσε και ακόμα... και... εντάξει, τα καλύτερες χρονιές μου ήταν στο Ολυμπιακό, δηλαδή με τα απόδυσεις δικές μου, αλλά ομάδα σαν ομάδα δεν κερδίσε κάτι. Ναι, προσωπικά όμως σαν Γιώζεφ. Εσύ πάει και βάσει επίπεδου. Δηλαδή, εντάξει, βάσει επίπεδου. Εντάξει. Που είναι η πιο καλή χρονιά, καταλάβες. Δηλαδή αν πάω στο Κόσιτσε που ήταν τόσο στο συναγωνισμό με κάποιον, μπορεί να ήταν πιο καλή χρονιά εκεί. Καταλάβες. Ναι, εντάξει, ναι, εκεί ήταν. Μετά και την δεύτερη στην Κόσιτσε, εντάξει, όταν παίρνεις κάτι και κερδίσεις κάτι, είναι αυτές πρέπει οι χρονιές. Είδες, ο Γιώσεφ έπαιξε Champions League, εσύ είναι αξιοθήκες. Εφούρε μας, όχι μας άγγετε τζάμε, φάτε μας. Καθαρίσε μάτσι στρα, γιατί μου γιατί είναι παίξα εγώ το Champions League. Ναι, άστα αστεία, δεν μείνεις και στο Αποέλ το 8. Δεν να παίξω. 30 χρονών είναι σου. Ναι, δεν να παίξω, εσύ και σε κάτω. Δεν έπαιξες ευρωπαϊκό όμιλο δηλαδή. Όμιλο, όχι. Ποια χρονό ήταν αυτό? Το 8. Το 8, εσύ έφυγες 6. Εγώ έφυγα 7. Το 7. Το 7, τέλος του 7 έφυγα. 5, 6, 7 που κάνω. Κάμε 2,5 χρόνια. 3 χρόνια που κάνω. Γιατί είστε Γενάρη. Όχι. Α, τέλος του 7. Ναι. Μάιον του 7 έφυγες. Μάιον του 7. Και αν μείνεις ήταν να μείνω... αφού ήθελες να φύγεις. Εγώ δεν ήθελα να φύγω, αφού μη θέλετε. Αφύγω. Γιατί ποιος ήταν τότε? Ήταν... ο Ζουνίδη. Αν ναι, ξεκίνησε ο Ζωνίτς, έφυγε το Γενάρη. Ναι, κάτι. Το Γενάρη είναι το 8 έφυγε. Μετά ναι. Πού πήγες, με το τρόπο. Μετά πήγα ΑΕΚ. ΑΕΚ Λάρνακος. Έπαιξε ένα χρόνο ή δύο. Ένα χρόνο και φύγα. Το θυμάσαι, παίξατε αντίπαλοι. Έπαιξαμε. Δεν ήσουν ανορθώσει, διότι ήταν. Όχι, ήταν ΑΕΛ. Ήμουν ανορθώσει. Το 2000. Ναι, εντάξει, αλλά μετά εγώ σε θυμάμαι σαν ήταν πρωταγωνιστή στην ΑΕΛ σου. Όχι, ΑΕΛ ήμουν το 95. Περίμενε. Με την ανόρθωση που ήμουν. Ανόρθωση και. Μέχρι 2000. Ναι, 2004 ήμουν ανόρθωση. Και από ΑΕΛ μπορεί να τον έπαιξε αντίπαλο, από ΑΕΛ Ομόνια. Ναι, στο 7 ήμουν. Εγώ ήμουν 2-2-7. Ναι, ναι. Παίξαμε αντίπαλο αυτό. Το παιχνίδι που έχασαμε. Είσαι πρώτο σκόρερ μια χρονιά. Ναι, ναι. 33 γκολ. Ναι, ρε, εντάξει. Αν έπαιζα εγώ να βάλω 53 γκολ. Ποια χρονιά ήταν αυτό? Το 1923. Δεν είχε πορτάρι, δεν είχε να μην τίποτα. Ο Βάσος 33. 33 πόντο σουβλάκια που φάει. 33 σουβλάκια στο κάτσιμο του. Ήταν απίστευτο, με 33 γκολ. Τώρα ας πούμε βάζω. Είχε 33 και ο Ράφμα. 32. 32 με τον Ράφμα. Δεν ξέρω. Εγώ ήταν στην Ομόνια
Και εσύ βγήκες πολλοί σκορ του Παναθηναϊκού. Με το Σώση μαζί. Έβαλα 21 γκολ και είχαν παράπονο. Αφού μάθανε ότι είχαν παράπονο. Πρέπει να βάλεις 40. Εγώ κατάφερα και πέρασα τον Ράουφμαν πρώτη. Στα καλά του. Αλλά έβαλα στο σύνολο, έβαλα, αν δεν κάνω λάθος, 42 γκολ εκείνη τη σεζόν. Α, με κύπελλον και Ευρώπη. Με Ευρώπη. Αφού έβαλα και του Ηρακλή μέσα στη Θεσσαλονίκη. Έλα σου ρε Ιώσεφ, θες να σου πεις κάτι. Εγώ ήθελα να πω απλά. Εγώ είμαι πρώτος σκορ όλων εποχών στο πρωταθλήματα της Σλοβακίας. Ακόμη. Ακόμη, αφού δύσκολο να περάσει κάποιος. Πόσα γκολ πέτυχες στη Σλοβακία? 176. Ναι. Πόσα? 176. 176. Και δεν έπαιξες και πολλά χρόνια ρε. Σε όλα τα πρωταθλήματα που έπαιξα. Α, εννοείς και στις Κύπρου και... Όλα. Στην Κύπρος με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί έβαλα σε 5 χρόνια 90 γκολ εδώ. Ναι. Χωρίς Κύπρο δεν τα μπορούσα να είμαι αυτό. Άρα είσαι ο πρώτος εν ενεργεία... Συγγνώμη, ο πρώτος σκόρερ Σλοβάκος ποδοσφαιριστής. Ναι, σε όλων των εποχών. Εντάξει, τώρα μετά ανακάλυψαν ένα, ναι. Κουμπάλα, δεν ξέρω αν ξέρεις έτσι όνομα. Κουμπάλα. Αυτός έπαιξε Μπαρτσελώνα. Ήταν του 1934 και ανακαλύψαν ότι αυτός είναι Σλοβάκος. Ναι. Με την... Η γιαγιά του, ξέρω εγώ. Ναι. Και έβαλε 200 γκολ. Ότι αυτός τώρα έβαλα τώρα πρώτο. Εγώ είμαι δεύτερος. Έμπειρα και δεύτερος καλά. Έλα σου πω κλείνοντας, πες μου για να πάω σπίτι. Μετά που θα πάω σπίτι, να βάλω το YouTube να δω και να, είναι, να το βρω στο YouTube. Ποιο ήταν το πιο ωραίο τέρμα που βάλες στην καριέρα σου? Εγώ δεν έβαλα πολλά τέρματα. Εγώ 95% γκολ έβαλα μέσα στην παραδοτική. Εγώ δεν είχα καλό σούτ που έξω. Είχε τοποθετήσει. Είχες κεφάλι. Είχα το σούτ έτσι να το. Δυνατό. Να βρεις. Όχι, δεν είχα δυνατό σούτ. Με κουτουπικέ όπως το λέτε. Μα μουτάρα. Μουτάρα τα έκανα. Αλλά κουτουπικέ δεν το είχα δυνατό. Δεν. Έξω από την παρέα δεν σούταρα ποτέ. Ναι. Ήταν με την κίνηση. Εσύ το είχες. Ναι. Εγώ δεν το είχα αυτό. Αλλά εγώ μέσα στην παροδοτική. Ποιο ήταν, να πάω να δω, να δω το Γιώσεφ. Πού είσαι πάνω. Δες το Σπάρτακ Μόσχο. Κόσιτσε Σπάρτακ Μόσχο. 2-1 και τους δρίμπλαρα. Το 96. Το 96-97, καλοκαίρι. Και ήταν Κόσιτσε Σπάρτακ Μόσχο και το έβαλα το πρώτο γκολ, νομίζω. Πόσο κόσμο είχε στο γήπεδο, θυμάσαι? Ήταν παλιό γήπεδο όπως το. Όπως τη Σλόβα. Όπως το Αλκαζάρ. Άρα είχε 20.000 ή δεν ήταν έτσι μεγάλο? Δεν ήταν μεγάλο, ήταν γεμάτο ήταν, αλλά ήταν 13-14, γεμάτο, φούλ γεμάτο. Εκεί έπαιξαμε Champions League μετά. Ναι, παίζατε τα παιχνίδια, θυμάμαι. Εκεί έπαιξαμε το Champions League. Έπαιξε όλα και τα 6 παιχνίδια. Ναι, έπαιξα όλα. Εγώ ήμουν τότε πρώτο. Ήταν πρώτο σκόρερ. Ναι, θυμώ ότι γιουράτε. Αλλά δεν έβαλα γκολ. Αυτό ήταν λάθος. Γιατί πώς έβαλε εγώ κόσμος? Είχα ένα λάθος μεγάλο στο, ότι στα ευρωπαϊκά, στην εθνική δεν έχω καλό ρεκόρτ. Δεν έχω βάζει γκολ. Αν έκανα και αυτό, το ήταν σε άλλες ομάδες νομίζω. Τα έκανα λίγη. Παραπάνω. Ναι, τι ήταν, λίγο. Ήταν άγχος, ήταν. Νομίζω ήταν αυτοπεποίθηση λίγο. Δεν είχα αυτοπεποίθηση όταν. Όταν έπαιζε τα παιχνίδια αυτά. Ναι, όταν ήταν. Όπως λες τώρα για την εθνική ομάδα δυτική μας. Δηλαδή αυτό μου έλειπε. Εντάξει, δηλαδή. Τότε όμως Ιωσήφ ήταν διαφορετικές εποχές που ήταν δυνατές οι ομάδες εκεί. Ναι. Και ήταν μεγάλες οι αποστάσεις. Απλά έτσι το βλέπω, πως τώρα βλέπω ότι αυτό μου έλειπε. Δηλαδή να κάνω πιο μεγάλη καριέρα. Ξέρεις, να πετύχω σε αυτές τις αγώνες που δεν ήταν φαβορί την Κόσιτσα ή ομάδες. Ναι, να κάνεις τον μπαμ, να φανείς μέσα στο, να κάνεις πάντα. Έπαιξαμε 6 μάτς, είχα και ευκαιρίες. Αν δεις, έχει όλα στο YouTube το, ναι, τα Κόσιτσα. Τα παιχνίδια. Όλα. Να δεις ότι έπαιξαμε 50-50 με την Juventus και Manchester. Έπαιξαμε 50-50. Στο σπίτι σας. Όχι, και στη Μέτσε. Μόνο στο Old Trafford δεν μπορούσαμε τίποτα. 4-0 έκανα. Αλλά σε όλες τις αγώνες, δηλαδή, έπαιξαμε 50 μέσα. Μόνο στην περιοχή. Στην περιοχή δικιά μας και στην περιοχή δικιά σας, εκεί ήταν διαφορά. Εκεί μας έκαναν αυτές ζημιά. Δηλαδή, αυτοί με μια ευκαιρία μας το έβαλαν γκολ, εμείς δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Εντάξει, είναι και η πρωτάρα, το άγχος, όλα αυτά. Όλα παίζουν ρόλο. Και ξέρεις όμως, διότι
είσαι το outsider, κανονικά δεν έπρεπε να έχεις και το άγχος. Ναι, γιατί... ναι, αλλά φάνηκε αυτό ότι... Το βάρος του κομπετήσου. Κανονικά δεν έπρεπε να ήσουν και πιο άνετος, γιατί λέει σου εντιαπούν να κάνω κι εγώ, να παίξω ελεύθερα. Ναι, αλλά επειδή, νιώθεις ότι σε παρακολουθούν πολλά παραπάνω μάτια. Εντάξει, εντάξει, ήταν πρώτη χρονιά που η ομάδα μας να βγει έτσι σε έτσι επίπεδα, κατάλαβες. Ήτανε... Δεν είχαμε έτσι επίπεδα να παίξουμε Ιουέντους ξαφνικά από το Σλοβάκικο πρόγραμμα που παίζει Ιουέντους. Κατάλαβες, είναι... Δεν υπήρχαν εμπειρίες. Αν παίξαμε επόμενος χρόνος θα ήταν πολύ διαφορετικά. Αυτά είναι. Γιώζε μου, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου, αρέσει, που ήσουν μαζί. Ξέρεις ότι σε πάω πάρα πολύ. Από το 2002. Έπρεπε να φέρει και εδώ στο Αποέλ. Ήμουν κοντά στο Αποέλ. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Δεν ήμουν εγώ στο Αποέλ τότε. Ήμουνα. Δεν ξέρω, Μιχαηλίδης ήταν πρόεδρος. Αφού πήγα στην Ομόνια ήθελα να πάω στο Αποέλ. Μιχαηλίδης, πρόεδρος. Του Πεζότ. Ο Αντώνης. Αυτός που έκλεισα στην Ομόνια, με κάλεσε αυτός να πάω. Ο κύριος Αντώνης. Με κάλεσε στο Πεζότ. Και πήγα με τον Νικόλα. Απλά γιατί έδωσα χέρι στο Σεραφείμ, εγώ δεν υπογράψα. Απλά πήγα να του πω ευχαριστώ για την πρόταση. Ξέρω. Αλλά έδωσα τον λόγο όμως. Έδωσα τον λόγο και μου λέει αυτός. Μου λέει, μα τι χάνεις αφού να σου δώσουμε παραπάνω λεφτά μου. Το καρδιά σου είναι τριφύλι, μου λέει. Είπε σου έτσι ο κύριος Αντώνης. Ναι, μα καρδιά σου είναι τριφύλι, γάμω το. Όχι, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να έδωσα λόγο. Ξέρω, κατεβαίνω από τα σκαλιά και παίρνει τον Νικόλα τον Σεραφείμ. Είχε ομονιάδες προς το Πεζό. Α, μες στο Πεζό και σε κάτω. Ένα λεπτό παίρνουν. Μα πήγε να μιλήσει με ξέρεις. Ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Που παρακολουθάς το Podcast Talks. Να συνεχίσεις να το παρακολουθάς. Ναι, πάντα. Και αν το βάλει γλύωρο ο Κωνσταντίνος. Να το βάλει, να το βάλει. Πρέπει να το βάλεις στο Apple. Και θα σου στείλω και στο WhatsApp να το παρακολουθήσεις. Γιατί εγώ το ακούω. Ή στο αυτοκίνητο ή στο μπατζιού. Ευχαριστώ και σε εσένα που είσαι μαζί. Να σε καλά μας. Και στον Κωνσταντίνο και την Πέτον Αλφα. Και thank you very much. Ευχαριστώ.